Είμαι ελευθεριακός από τον blog Ελευθερία Τίποτα και είμαι με τον Χρήστο Νεδελκόπουλο, συγγραφέα και υποψήφιο διδάκτορα φιλοσοφίας. Χρήστο, ευχαριστώ πολύ που αποδέχτηκες την πρόσκληση. Ναι, καταρχήν. Να πω λίγο γιατί θα μιλήσουμε. Γενικά για την κριτική θεωρία και θα μιλήσουμε κυρίως για τη σκέψη του Μαρκούζε. Ωραία. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από την κριτική θεωρία. Θέλω να μου πεις ποιες πιστεύεις ότι ήταν οι ιστορικές και πολιτικές συγκυρίες που επέτρεψαν ή ακόμα μπορεί και να επέβαλαν τη δημιουργία της κριτικής θεωρίας. Πρώτα απ' όλα είμαστε στη Γερμανία στις αρχές της δεκαετίας του 20. Mm-hmm. Έχει προηγηθεί η Γερμανική Επανάσταση, έχει δολοφονηθεί η Λούξεμπουργκ και ο Λίπνεχτ. Αυτό είναι ένα πρώτο θέμα και βέβαια ότι υπήρξαν ήδη τα πρώτα σημάδια κριτικής δηλαδή στο σοβιετικό μαρξισμό. Οπότε και δεδομένου να βάλουμε ότι και η θεωρητική της Φραγκφούρτη ήταν οι Γερμανοί βέβαια, εβραϊκής καταγωγής, σε μια περίοδο δηλαδή που φαινόταν και όπως φάνηκε άλλωστε ότι είχαν έτσι άμεση ανάγκη επανατοποθέτησης σε πολλά ζητήματα. Mm-hmm. Όλα αυτά και δείχνουν βέβαια ότι ο σοβιετικός μαρξισμός θα ακολουθούσε την πορεία που λίγο πολύ ακολούθησε. Οπότε ήταν αρκετοί λόγοι και ιστορικοί. Αν βάλουμε και το εβραϊκό θέμα, υπήρχαν και πολιτισμικοί βέβαια λόγοι. Ναι. Καθαρά πολιτικοί όλοι όμως, έτσι ώστε να επαναπροσδιοριστεί λίγο η παραδοσιακή θεωρία. Όχι να καταστρέψουν τον μαρξισμό έτσι, με μια θετική έννοια, αλλά πιο πολύ να πάρουν τη βασική δομή του και να την επαναπροσδιορίσουν. Κυρίως δηλαδή ήταν μια κριτική θεωρία της νεωτερικότητας. Επί της βάσης ότι ο μαρξισμός όπως και να εκφράστηκε βάσει πτώση στη Ρωσία είχε μια ξεκάθαρη ρομαντική πολιτική και φιλοσοφική οπτική και έπρεπε να διασωθεί. Ναι. Αυτή νομίζω είναι η βασική λόγη. Ωραία. Ο μαρξισμός γενικά επικρατήσει να παρουσιάζεται ως μια οικονομική θεωρία και κυρίως αναφέρει ας πούμε, το κεφάλαιο του Μάρξ. Εντάξει, άσχετα αν το έχουν διαβάσει πολύ ή όχι, αλλά το αναφέρουν γενικά. Από την άλλη, η κριτική θεωρία ασχολήθηκε με αυτό που θα λέγαμε ας πούμε επικοδόμημα σε σχέση με το οικοδόμημα. Δηλαδή, με ό,τι δεν σχετίζεται τόσο πολύ με τα μέσα παραγωγής και την κατοχή τους, ας πούμε τέχνη, φιλοσοφία, θρησκεία κτλ. Επίσης, αντιτίθεται στους υποτιθέμενους αντικειμενικούς νόμους που έχει ανακαλύψει ο Μάρξ, ότι ο καπιταλισμός θα πέσει ας πούμε, έτσι κι αλλιώς. Τουλάχιστον κάποιοι το εξηγούν έτσι και προτάσει στην Βουλησιαρχία ότι πρέπει και εμείς να κάνουμε κάτι, ας πούμε. Για να πολεμήσουμε την αποξένωση, την αλωτρίωση και για να πετύχουμε την απελευθέρωσή μας. Επίσης αντιτίθενται στην ιδέα του Μάρξ ότι η ουσία του ανθρώπου είναι η εργασία και στο φετιχισμό γύρω από την εργασία και στην ιδέα του περί απεριόρισης ανάπτυξης των παραγωγικών δυνάμεων και της κυριαρχίας του ανθρώπου πάνω στη φύση. Με βάση αυτά που σου είπα τώρα, θέλω να ρωτήσω πρώτον, πόσο μαρξιστικό είναι ένα Ινστιτούτο που στις έρευνές του μειοψηφούν οι μελέτη για την οικονομία και τα οικονομικά γενικά και στρέφεται στα πολιτισμικά, κοινωνικά και ψυχογενή φαινόμενα. Γιατί πολλοί ξέρεις επιτίθενται στη σχολή της Φραγκφούρτης στην κριτική θεωρία λέγοντας ότι δεν μπορεί να είστε μαρξιστές ας πούμε και να μην δίνετε σημασία στο οικοδόμημα. Ναι. Πολύ βασικό και νομίζω ότι εδώ πέρα κυρίως έχει να κάνει με το ότι ο μαρξισμός νοείται κυρίως ως ορθόδοξος μαρξισμός. Mm-hmm. Νομίζω ότι η ουσία είναι στο ότι οι μαρξιστές πρέπει να θεωρούμε όσους συνδιαλέγονται απευθείας μόνο για τον Μάρξ. Ναι. Εκεί νομίζω ότι είναι η ουσία.
και η κριτική θεωρία, κυρίως, υπάρχουν πολλές αναφορές βέβαια σχεδόν σε όλο το έργο του Μάρξ, αλλά κυρίως τα φιλοσοφικά και οικονομικά χειρόγραφα έτσι έχουν ένα πολύ κεντρικό ρόλο σε όλη την ανάλυση και δεν υπάρχει στόχαση της κριτικής θεωρίας που να μην εξτρέφει σε αυτά. Ο Μαρκούς ειδικά, θα τολμήσω να πω ότι ο Μάρξ θεωρεί μόνο το Μάρξ των οικονομικών και φιλοσοφικών χειρογράφων κατά βάση. Από εκεί και πέρα, το θέμα το ότι γιατί ασχολούνται με τη μαζική κουλτούρα κτλ. Με φαινόμενα δηλαδή πολιτιστικού χαρακτήρα, δεν ασχολούνται με την έννοια απλώς να τα αναλύσουν, με μια έτσι απολύτικη προσέγγιση ή ρηχά πολιτική εν τέλει. Αλλά ο σκοπός νομίζω είναι ότι η ανάλυση μαζικής κουλτούρας, δεδομένου ότι ο Μάρτιν Τζέι ας πούμε έχει γράψει ότι στη μαζική κουλτούρα κρύβεται όλο το φυτώριο του ολοκληρωτισμού, οπότε είναι δεδομένο ότι αναλύνει η μαζική κουλτούρα στην κατεύθυνση της απελευθέρωσης και όχι μιας κοινωνιολογικής ας πούμε έτσι ανάλυσης. Οπότε αυτό δεν θεωρώ ότι μπορούμε να πούμε ότι είναι άσχετο με τον μαρξισμό. Ο στόχος δηλαδή εδώ πέρα είναι ο ίδιος. Οπότε θεωρώ μάλλον άστοχη την κριτική ότι δεν είναι μαρξιστές ας πούμε επειδή δεν έχουν έτσι ένα ρητό ορθόδοξο μαρξισμό. Ναι. Άρα εσύ θεωρείς ας πούμε ότι προσπάθησαν να εμπλουτίσουν τον μαρξισμό και όχι να επιτεθούν στον μαρξισμό. Παρόλο που ανέρεσαν κάποιες από τις αρχές του, νομίζω ότι ο σκοπός τους είναι να τον εμπλουτίσουν και όχι να τον ακυρώσουν. Η βασική τους δηλαδή προοπτική είναι, χωρίς να απαλλαγούν από τον μαρξισμό, να του δώσουμε μια νέα μορφή, η οποία άλλωστε να μπορεί να ανταποκρίνεται και στις καινούργιες συνθήκες. Και νομίζω ότι αυτό ουσιαστικά το έχουν πετύχει σε μεγάλο βαθμό, αν κρίνουμε και από το τι ακολούθησε τη σχολή Φραγκφούρτης μεταγενέστερα. Ναι. Ωραία. Θέλω να μου πεις, πού ασκεί καταρχήν η κριτική θεωρία? Στον μαρξισμό, στον καπιταλισμό, στη βιομηχανική κοινωνία, στον φιλελευθερισμό, στον σοβιετικό μαρξισμό ή σε όλα τα παραπάνω ή και σε κάποια άλλα? Νομίζω ότι πρώτα απ' όλα σε όλα αυτά. Πρώτα απ' όλα στον καπιταλισμό έτσι κι αλλιώς γιατί λειτουργούν στην κατεύθυνση του μαρξισμού. Πρώτα απ' όλα. Στον σοβιετικό μαρξισμό γιατί δεν βρίσκουν διαφορά στην αντίληψη τεχνικής μεταξύ καπιταλισμού και σοβιετικού μαρξισμού. Οπότε θεωρούν καπιταλισμό επί της ουσίας. Εννοείται στο φιλελευθερισμό και σε όλα τα σχετικά. Εννοείται ότι και ακόμα και στον ίδιο μαρξισμό, τουλάχιστον στην προοπτική ότι είναι ένας θετικιστής φιλόσοφος από ένα σημείο και μετά, οπότε εντός εισαγωγικών τον βλέπουν ως σε μία έννοια και κοντά στη θεωρία του καπιταλισμού. Δηλαδή δεν βρίσκουν από ένα σημείο και μετά ουσιαστική διαφορά μεταξύ το πώς αντιλαμβάνεται παραδείγματος χάρη τη φύση ο καπιταλισμός, ακόμα και ο ίδιος ο μαρξισμός. Επί της ουσίας, συνεπώς κάνουν σε όλα αυτά σφοδρή κριτική, βεβαίως στο μαρξισμό έχει να κάνει μόνο με αυτό το σημείο. Όλη την υπόλοιπη μαρξιστική θεωρία, τη μαρξική μάλλον, είναι πλήρως δηλαδή ενταγμένη σε αυτό το πλαίσιο. Αλλά όλη η διαφοροποίηση, νομίζω το ουσιαστικό κομμάτι της διαφοροποίησης με το Μάρξ είναι έγκυται σε αυτό το πράγμα. Ότι βρίσκουν ότι η κεντρική έννοια του καπιταλισμού, δηλαδή η κυριαρχία της φύσης από τον άνθρωπο, ότι υπάρχει ακόμα και μέσα στο Μάρξ. Ωραία. Θα μπορούσε κάποιος να υποστηρίξει βάσιμα ότι ο Βίλχεμ Ράιχ υπήρξε προπομπός του σημαντικού έργου της κριτικής θεωρίας που προσπάθησε να συζεύξει τον μαρξισμό με τον φρουιδισμό και ότι εκείνη με τη σειρά της ήταν προπομπός του Καστοριάδη? Γιατί γενικώς ο Καστοριάδης δεν αναφέρει από ό,τι καταλάβω. Ναι, δεν αναφέρει γενικά τις επιρροές του. Ναι. Λοιπόν, εντάξει, ο Μαρκούζα γράφει συγκεκριμένα ότι επικαλείται το Ράιχ, ότι ρίζες του φασισμού έχουν άμεση αναφορά με την απόθεση των αισθήκτων. Ήδη δηλαδή εδώ πέρα είναι ξεκάθαρη αυτή η σύζευξη πολιτικής και ψυχανάλυσης. Ο Ράιχ ήταν άλλωστε πολύ γνωστό στην κριτική θεωρία, δηλαδή στην αρχή όταν ενσωματώθηκε το ψυχαναλυτικό, δηλαδή στο Ινστιτούτο Φραγκφούρτης, στο Ινστιτούτο Κοινωνικών Ερευνών, ήδη είχαν επαφή με την ψυχανάλυση. Ο Χορκάιμερ νομίζω είχε ήδη κάνει ψυχανάλυση. Οπότε γενικά τον Ράιχ, ο Ράιχ μπορούμε να πούμε σίγουρα ότι είναι ο πρώτος ο οποίος είναι γνωστός φίλος Φραγκφούρτης στη σύζευξη λοιπόν μαρξισμού και φιλοδισμού. Τώρα, νομίζω ότι μια έτσι βαθύτερη ανάλυση σε πιο καθαρό πολιτικό επίπεδο γίνεται τον Μαρκούζη στο συγκλητισμό και νομίζω ότι από εκεί και πέρα ανοίγει ο δρόμος για μια πολύ σφαιρική προσέγγιση που κάνει ο Καστοριάδης,
ο οποίος νομίζω ότι αντλεί από εκεί. Δηλαδή, αντίληψη ατομικής και κοινωνικής αυτονομίας και ότι πρέπει να ανεληθεί και ο κόσμος ψυχής στην κατεύθυνση ενός πολιτικού αποτελέσματος και συγκεκριμένα δηλαδή μιας κοινωνικής αυτονομίας. Νομίζω ότι η κεντρική έννοια της φαντασίας του παίζει εκεί πέρα τον χαρακτηριστικό ρόλο, ότι ήδη αναλύεται από τον Μαρκούσε στο όριο του πολιτισμού. Ήδη δηλαδή αναλύεται ως αισθητική βέβαια, αλλά και ως πολιτική έννοια. Ο Καστοριάδης θεωρεί ότι αυτό είναι το κεντρικό πολιτικό κριτήριο, ηθικό, σημασιολογικό, όλη η επιστημολογία δηλαδή στρέφεται γύρω από τη θεμελιώδη ανάπτυξη της φαντασίας. Νομίζω δηλαδή ότι αυτό είναι πραγματικά κεντρικό και στην πραγμάτευση ψυχανάλυσης και μαρξισμού από τον Μαρκούζε. Άρα έχουν επηρεαστεί ο ένας από τον άλλον. Παρόλο που δεν το δηλώνει όπως είπες πολύ σωστά, νομίζω ότι και η αντίληψή του για την ιστορία είναι καθαρά αντορνική, ας πούμε. Ναι. Ότι η ιστορία είναι δημιουργία και τα λοιπά, νομίζω αυτά είναι αντόρνο. Ωραία. Θεωρείς ότι η αξίωση της τέχνης σε τέτοιο βαθμό από την κριτική θεωρία έχει δεχθεί επιρροές από τον γερμανικό ιδεαλισμό? Της τέχνης και γενικότερα της αισθητικής, με την πιο ευρία έννοια που χρησιμοποιούν πολλές φορές στην κριτική θεωρία. Ξεκάθαρα στο Καντ, στην τρίτη κριτική του γράφει ο άνθρωπος και η φύση ενώνονται στην αισθητική τους διάσταση. Η αισθητική αγωγή του Σίλερ είναι πολύ βασική, ιδίως στην πραγμάτευση του Μαρκούζε. Υπάρχει λοιπόν και η τέχνη ως τέχνη, έχει αναφέρει στο γερμανικό ιδεαλισμό, αλλά και η ευρύτερη αισθητική έννοια, την οποία τη συνδέουν βέβαια και πολιτικά στη θεωρία τους, επίσης αντλεί πολλές φορές από τον γερμανικό ιδεαλισμό. Ακόμα και οι αναφορές τους αυτές δεν είναι κρυμμένες, είναι ξεκάθαρες, τις λένε οι ίδιοι, τις υποστηρίζουν, μέχρι και το σημείο να βρίσκουν ακόμα και έναν ιδεαλιστικό πυρήνα στον ίδιο τον Μάρξ κάποιες φορές. Ναι. Είναι περίεργο αυτό πάντως. Είναι πραγματικά περίεργο. Ιδεαλιστές με μαρξισμό μαζί. Είναι πολύ παράξενο. Υπάρχουν πολλές αντιφάσεις γενικά. Ναι. Ειδικά στο Μαρκούζε νομίζω ότι είναι πραγματικά πολλές. Ναι. Ωραία. Ο Αντόρνο ήταν επιφυλακτικός έως και κριτικός απέναντι στην εξεγερτικότητα των φοιτητών στη δεκαετία του 60. Και χαρακτήρισε μάλιστα το κίνημά του ως αριστερό φασισμό. Σε αντίθεση με τον Μαρκούζε που το αγκάλιασε το φοιτητικό κίνημα και αγκαλιάστηκε κιόλας από αυτό. Ποια άποψη από τις δύο θεωρείς ότι τελικά δικαιώθηκε, αν μπορούμε να πούμε κάτι τέτοιο? Το Αντόρνο καταρχήν, κάλεσμα και την αστυνομία. Κάτι που δεν πιστεύω ότι θα έκανε ο Μαρκούζε, τίτως εύκολα. Νομίζω ότι ήταν πιο κλεισμένος ως θεωρητικός. Ήταν πιο πιθανό θεωρητικός γραφείου, θα έλεγα. Και γενικά έτσι πολλές φορές αντιδρούσε κιόλας στα νέα κινήματα. Δεν ήταν τόσο φιλόξενος δηλαδή ως προς τον τομέα αυτό. Ο Μαρκούζε νομίζω ότι ήταν πάντα κοντά στα κινήματα, σε μεγάλες στιγμές εν δυνάμει εξεγερμένοι φοιτητές γεμίζαν τα αμφιθέατρα για να ακούσουν όλα αυτά που είχε να τους πει. Νομίζω ότι όποια και να είναι η πορεία, και μιλάμε κυρίως του κινήματος 68 και μετά, νομίζω ότι ο Μαρκούζε θα πρέπει να του αποδώσουμε ότι δεν διαψεύστηκε, παρόλο και αν η Επανάσταση δεν πέτυχε, αλλά δεν διαψεύστηκε με την έννοια ότι δίδε μέσα στο φοιτητικό χώρο ότι ένας χώρος ο οποίος δεν έχει αλωτηριωθεί ακόμα τη διαδικασία της παραγωγής μπορεί να δημιουργήσει επαναστατικούς πυρήνες. Και αυτή την άποψη δεν είναι τυχαίο που στη δεκαετία του 60 και στην Αμερική αλλά και στην Ευρώπη από το φοιτητικό κίνημα ξεκίνησαν όλα αυτά τα πράγματα που ακόμα και σήμερα κάποιες ελευθερίες απολαμβάνουμε. Ακόμα και σήμερα δηλαδή μπορούμε να πούμε ότι μπορεί να έγινε τίποτα από το 68 και μετά, αλλά αυτά που γίνανε εκείνη τη στιγμή, εκείνη τη συγκεκριμένη στιγμή, τα οποία σε μεγάλο βαθμό αξίωναν τον Μαρκούζε για το έργο του, είμαστε και σήμερα ακόμα μετά από 50 χρόνια σύγχρονοί του σε μεγάλο βαθμό. Οπότε δεν μπορώ να πω ότι δικαιώθηκε περισσότερο Αντόρνο, ακόμα και αν βρίσκουμε ότι μια αισιόδοξη προοπτική σε αυτά που ακολούθησαν το μέτρο 68. Ναι, κατάλαβα. Ωραία. Ο Μάρξ Χορχάιμερ στην ανακτήρια πρότασή του στο άρθρο «Η Εβραία και η Ευρώπη» γράφει την εξής φράση: «Αλλά όποιος δεν θέλει να μιλήσει για τον καπιταλισμό, δεν πρέπει επίσης να μιλάει και για τον φασισμό, συνδέοντας άμεσα την οικονομική και κοινωνική πρακτική του φιλελευθερισμού με τον ολοκληρωτισμό». Μπορείς να μου πεις λίγο για αυτή την άποψη, η οποία γενικώς φαίνεται να είναι η άποψη όλης της κριτικής θεωρίας, όλης της σχολής Φραγκφούρτης? Πώς συνδέονται δηλαδή αυτά τα δύο? Με την έννοια βέβαια ότι ο φασισμός είναι ένα εργαλείο του καπιταλισμού. Νομίζω με αυτή την γενική έννοια, κάτι το οποίο βέβαια δεν είναι ορατό έτσι κι αλλιώς,
Ο φασισμός πάντα προκύπτει σαν κάτι το οποίο δεν είναι εργαλείο κανενός, σαν μια αυτόνομη οντότητα η οποία εμφανίζεται σε συγκεκριμένες ιστορικές συγκυρίες για να βάλει τάξη στα πράγματα, αλλά ξεκάθαρα δεν μπορούμε να πούμε ότι ο φασισμός προκύπτει ως αυτόνομη οντότητα, είναι εργαλείο του καπιταλισμού, όποτε το χρειάζεται, τον χρησιμοποιεί, άρα μπορούμε να πούμε ότι και η, μια πολιτική ολοκληρωτική, εν πάση περιπτώσει, ανοίγει μέσα στο φασισμό. Αν λοιπόν δεν κάποιος, οποιοσδήποτε, δεν μπορεί να μιλήσει για τον καπιταλισμό, φυσικά δεν μπορεί να μιλάει για τον φασισμό. Είναι δηλαδή δεδομένο ότι εδώ πέρα η πολιτική πρακτική είναι ίδια. Και βέβαια δεν χρειάζεται πάρα πολύ σκέψη αυτό, ούτε καν έτσι μια αναφορά στο Χάιμερ, για το λόγο ότι αυτό ισχύει και σήμερα. Δηλαδή. Ναι. Ακόμα και σήμερα, δηλαδή, ο καθένας μπορεί να δει ότι ο φασισμός δεν εμφανίστηκε έτσι μια μέρα. Mm-hmm. Υπήρξαν κάποιες συγκεκριμένες εργασίες, πάντα υπήρχε φασισμός στην κοινωνία. Πάντα, ναι. Υπήρξε λοιπόν κάποιες συγκυρίες έτσι ώστε να γονιμοποιηθεί και να πάρει πολιτική μορφή. Mm-hmm. Οπότε νομίζω ότι δεν χρειάζεται καμία ιστορική ζήτηση αυτό. Mm-hmm. Είναι μπροστά στον οποιοδήποτε θέλει να το δει, μπορεί να ερμηνεύσει δηλαδή ότι καμιά αυτόνομη οντότητα δεν ξεκτενάχθηκε, ας πούμε. Ναι, από το πουθενά. Από το πουθενά, ακριβώς. Ωραία. Ο και Μάξ... θέλει να συμπληρώσω και κάτι. Απλώς ο καπιταλισμός φτάνει όταν υπάρχουν εποχές ευημερίας, δεν έχει αδιέξοδα. Mm-hmm. Όταν τελειώνει εποχές ευημερίας, έχει αδιέξοδα. Οπότε νομίζω ότι είναι και ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο, δηλαδή και εντελώς έτσι, να το πούμε πολύ εντελώς λαϊκά, ένα εργαλείο για να μπορεί να βγάλει τον καπιταλισμό από τα αδιέξοδα. Mm-hmm. Δηλαδή τόσο καθαρά, χωρίς. Δηλαδή αν δεν υπήρχε το εργαλείο αυτό. Με ποιον τρόπο δηλαδή θα μπορούσε να υπάρξει κοινωνική συνένεση. Με το κράτος πρόνοιας. Του. Πώς να λένε, εκείνον τον οικονομολόγο, τον πολύ γνωστό. Μου διαφεύγει τώρα το όνομά του. Για ποιον μιλάμε τώρα, δεν ξέρω. Αυτός ήταν μετά το. Τέλος πάντων. Τόσο σοσιαλδημοκράτη. Φιλελεύθερος ήταν ο άνθρωπος. Αυτόν που έχει για είδωλό του το Πασόκ. Το Γκέινγκς. Το κράτος πρόνοιας και όλα αυτά, ας πούμε. Δηλαδή, μπορεί να πει ότι κάπως συνδέονται αυτά. Δηλαδή, ότι ο καπιταλισμός έχει δύο διεξόδους όταν βρεθεί σε αδιέξοδο. Ή το πρότυπο, το πιο. Ναι, το πιο light, ας πούμε. Ναι, ναι. Ή το πιο βαρύ. Ο Μάρξ στηρίχθηκε κυρίως στο Χέγγελ, η κριτική θεωρία κυρίως στο Μάρξ. Υπάρχουν σήμερα κάποιοι ή κάποια σχολή που να στηρίχθηκε στην κριτική θεωρία ή να στηρίχθηκε ακόμα. Εντάξει, προσδιορίσαμε βέβαια πριν για τον Καστοριάδη ότι έχει σίγουρες αναφορές. Mm-hmm. Ο πιο έτσι σπουδαίος από τους μεταμοντέρνους στοχαστές, ο Φουκώ, έχει εκφράσει συμπαθία από την κριτική θεωρία. Έχει πολλές φορές προσδιοριστεί η επαφή του Κίντεμπορ με την κριτική θεωρία, mm-hmm. με ορισμένες τάσεις της. Νομίζω ότι όλοι λίγο πολύ μετά τη δεκαετία του 40 και του 50 που ήταν πλέον γνωστό το έργο αυτό, όσοι τουλάχιστον θεωρούνται σοβαροί στοχαστές, ναι. συνδιαλέγονται αναγκαστικά με την κριτική θεωρία. Και ακόμα και η καινούργια γενιά του Habermas επηρεάζει σήμερα η παιδαγωγική, έχει επηρεαστεί, θέλουν να κάνουν κάποιες κινήσεις προς μια παιδαγωγική της χειραφέτησης. Mm-hmm. Οπότε έχει και αυτή την πλευρά του πιο νέου διαφωτιστικού προγράμματος. Ναι. Οπότε νομίζω ότι υπάρχουν πολλές σχολές που έχουν έτσι, ασχοληθεί με την κριτική θεωρία και μένει να δούμε και στον αιώνα μας. Δηλαδή, αν γονιμοποιηθεί κάτι από αυτά σαν έτσι. Υψηλό επίπεδο. Ωραία. Η λεγόμενη σχολή της Φραγκφούρτης ονόμασε τον εαυτό της κριτική θεωρία, επιθυμώντας καταστατικά να διαδραματίσει το ρόλο του συνεχιστή του νοήματος των απαρχών της φιλοσοφίας, έτσι, που ήταν η κριτική σκέψη και ο στοχασμός απέναντι σε οτιδήποτε θεωρείται θέσφατο. Γιατί κάπως έτσι ξεκίνησε η φιλοσοφία. Και δεν προτάσει ένα κλειστό, ας πούμε, φιλοσοφικό σύστημα, όπως π.χ. του Πλάτωνα ή άλλων φιλοσοφικών συστημάτων. Επίσης δεν θέλησε να δώσει ορισμούς. Νομίζω ότι ο Αντόρνο, ας πούμε, για παράδειγμα, έχει, ξέρω εγώ, για τη διαλεκτική, μπορεί να έχει και 15 ορισμούς για την τέχνη, ξέρω εγώ. Γίνεται ένα πράγμα περίεργο. Και δεν θέλησε να δώσει ορισμούς εκ των προτέρων η κριτική θεωρία ή οτιδήποτε. Αλλά αυτό να αποτελεί μια διαλεκτική διαδικασία μεταξύ θεωρίας και κοινωνικών φαινομένων. Σκεπτόμενο στα δύο παραπάνω. Και αφού λέγαμε και πριν για το Habermas, αναφέρθηκες, γιατί πιστεύεις ότι η λεγόμενη δεύτερη γενιά της σχολής και ειδικότερα ο Habermas δεν θεωρείται από πολλούς συνεχιστής της κριτικής θεωρίας, ένα είναι αυτό, και ως αποτέλεσμα αυτού είναι μήπως τελικά και η ίδια κριτική θεωρία μετετράπησε θεωρητικό θέσφατο όπως ο Μαρξισμός που το ασκούσε κριτική.
Νομίζω καταρχήν ότι ο Χάβερμανς από ένα σημείο και μετά πήρε τις αποστάσεις από τον μαρξισμό, ενώ έχει βέβαια καθαρή μαρξιστική καταγωγή και έχει προσφέρει με κείμενα, δηλαδή με έξιες θεωρίες στο μαρξισμό. Αλλά το θέμα είναι ότι από ένα σημείο και μετά αντιλήφθηκε τον μαρξισμό ότι συνεχίζει μια παράδοση αυτή που λέει του υποκειμενοκεντρικού λόγου, που είναι μια ιδεαλιστική παράδοση. Εκεί έβαλε και τον ίδιο τον Μάρξ, αξιώνοντας ένα συγκεκριμένο υποκείμενο κτλ. Ο ίδιος ήθελε σχέσεις διποκειμενικές κτλ. Οπότε στράφηκε, όταν στράφηκε προς τη γλωσσική θεωρία, πλέον είχε πάρει από εσάς πλέον τον μαρξισμό. Οπότε ο διαφωτισμός είναι ένα έτσι. Είναι μια στιγμή στην οποία η κριτική θεωρία βάζει χ. Το Magnus Opus, δηλαδή η διαλεκτική του διαφωτισμού, βάζει χ εντελώς στο διαφωτισμό. Είναι μια, έτσι είναι ο διαφωτισμός πρόοδου της βιομηχανικής ας πούμε ανάπτυξης κτλ. Ναι. Τώρα, όταν αυτός έρχεται και λέει εγώ θα επανεξετάσω στο διαφωτισμό, γιατί βρίσκω μια ρίζα πολιτική, απευθείας λοιπόν παίρνει αποστάσεις από τον μαρξισμό, βέβαια. Χωρίς να θίγω βέβαια ότι δεν το θεωρώ ασήμαντο στοχαστή, το θεωρώ τεράστιο στοχαστή. Απλώς οφείλουμε να πούμε βέβαια ότι πράγματι και τα πρότυπα που παρουσιάζει ακόμα και σήμερα είναι πιο σοσιαλδημοκρατικού χαρακτήρα, ας πούμε. Ναι, γιατί γι' αυτό τον κατηγορούν κυρίως. Ναι, αυτό είναι, ναι, αυτό είναι κατά βάση. Τώρα, το τι έγινε η κριτική θεωρία, νομίζω δεν έχει τελειώσει ακόμα η κριτική θεωρία, αλλά έχει μεταβληθεί σημαντικά. Οφείλει να. Ένας κριτικός στοχαστής σήμερα οφείλει να δει αλλαγές που έχουν συμβεί στην κοινωνία αυτή τη στιγμή, οι οποίες δεν υπήρχαν τότε. Ναι. Έχουν υπάρξει δηλαδή κάποιες τροποποιήσεις κοινωνικές, οι οποίες πρέπει να τις επανεξετάσει η κριτική θεωρία. Αλλά το να πούμε ότι έχει γίνει κάτι, ας πούμε, όπως ο μαρξισμός, νομίζω ότι δεν έχει τελειώσει αυτό που λέμε διαλεκτική. Ναι. Με αυτή την έννοια το λέω. Σωστό. Ναι. Σωστό. Άρα. Ο Χάμπερμανς, ας πούμε, που τον έφερα ως παράδειγμα, έτσι, μπορεί να θεωρηθεί ως συνεχιστής της κριτικής θεωρίας, που έχει πάει σε σοσιαλδημοκρατικά, ξέρω εγώ, πρότυπα και απόψεις. Δείχνει και... λοιπόν το πόσο ερευστή είναι αυτή η θεωρία εν τέλει. Δείχνει ότι πρέπει και μέσα στη θεωρία να παίρνει μια θέση. Δηλαδή, άλλο είναι ο Αντόρνο, άλλο είναι ο Μαρκούζ, άλλο είναι ο Χάμπερμανς. Είναι δηλαδή τρεις οπτικές, κάποιες πιο κοντά, κάποιες πιο μακριά, αλλά είναι τρεις διαφορετικές οπτικές. Άρα, είναι και πώς θέλεις να. Γι' αυτό λέω ότι πρέπει να καθοριστεί λίγο. Ποιο ρόλο παίζει η κριτική θεωρία στη σημερινή κοινωνία που δεν είναι δεκαετία του 60 πλέον. Ναι. Είναι κάτι πολύ διαφορετικό και φυσικά χρειάζεται και άλλα μεθοδολογικά εργαλεία. Με αυτή την έννοια το λέω. Σωστό. Άρα με αυτή τη λογική μπορούμε να υποθέσουμε ότι η κριτική θεωρία πρέπει να κατά κάποιο τρόπο να ξεπεράσει τα όρια της εποχής της, της τότε εποχής της εννοώ, στην οποία διαμορφώθηκε και διατυπώθηκε. Αν θέλει, ας πούμε, να προχωρήσει. Ναι, σαφώς. Εσύ πιστεύεις ότι μπορεί να το κάνει. Και τα συμπεράσματα του τότε της κριτικής θεωρίας έχουν, ας πούμε, για μας καταλυτική σημασία σήμερα ή μπορούμε να τα ξεπεράσουμε και να πούμε εντάξει, αυτά τα λέγανε τότε, τώρα δεν ισχύουν. Δεν μπορούμε να ξεπεράσουμε σίγουρα την ανάλυση ύπους. Αυτό λέμε σίγουρο. Δηλαδή δεν μπορούμε να κυρώσουμε όλες την ανάλυση της μαζικής κουλτούρας, ας πούμε, το οποίο βλέπουμε εμφανέστατα σήμερα. Και βλέπουμε και πόσο στενά συνδεδεμένοι με τον ίδιο το πολιτικό σύστημα, πρώτα απ' όλα. Το να πούμε ότι δεν παίζει κάποιο ρόλο η κριτική θεωρία σήμερα, παραδείγματος χάρη, δεν έχει καταλυτική σημασία, δεν μπορούμε να το πούμε γιατί οι κεντρικές προβληματικές υπάρχουν ακόμα μέχρι σήμερα, έτσι κι αλλιώς, και υπεραναπτυγμένες άλλωστε. Αυτό που σίγουρα τίθεται όμως, 100%, είναι ότι πρέπει να αλλάξει λίγο, να πάρουμε μια θέση αν σήμερα υπάρχει ή δεν υπάρχει κοινωνικό επαναστατικό υποκείμενο. Αυτό είναι θέμα θέσης πλέον. Δηλαδή, άμα πεις ότι δεν υπάρχει, η κριτική θεωρία δεν είναι προς το τέλος της. Και η τελευταία στιγμή είναι ο Χάμπερμανς. Και η τελευταία της μεγάλη στιγμή πρέπει να είναι ο Χάμπερμανς. Αν πούμε ότι σήμερα υπάρχει κοινωνικό επαναστατικό υποκείμενο, η κριτική θεωρία έχει πολύ δρόμο ακόμα. Αλλά σημαίνει μια ριζική αναθεώρησή της. Οπότε η εποχή Χάμπερμανς πρέπει να περάσει σε ένα άλλο στάδιο. Πρέπει λοιπόν να μπουν κάποια όρια, γιατί και αυτό που με το δεχτούμε, έχει υπάρξει πολύ προσεκτική ανάλυση γύρω από το ότι η κριτική θεωρία δεν είναι μεταμοντερνισμός. Ούτε ο Χάμπερμανς είναι μεταμοντερνισμός σε καμία περίπτωση. Το να μην αποδέχεται δηλαδή ότι υπάρχει ένα κεντρικό επαναστατικό υποκείμενο σήμερα, το να μην το δέχεται, υπό συγκεκριμένες υποθέσεις μπορούμε να το δεχτούμε. Δεν μπορούμε να πούμε ότι επειδή το είπε ο Μάρξ το 1800 τόσο πρέπει να υπάρχει ακόμα,
Εδώ υπάρχουν κάποιες βάσεις, μπορείς να δεχτείς κάποιες συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Το θέμα είναι ότι αυτός δεν έχει μιλήσει για το τέλος της ιστορίας. Mm-hmm. Δεν έχει πει ότι η ιστορία έχει τελειώσει. Όπως στη σκολιά μου, Ακριβώς. Ακριβώς. Mm-hmm. Και ο τρόπος που αναλύει τη γλώσσα και επανεισάγει τον διαφωτισμό είναι βέβαια με σαφές πολιτικό πλαίσιο. Ζητά mm-hmm. μορφές κοινωνικής συνένεσης. Ψάχνει δηλαδή διέξοδο από, από ένα τέλος της ιστορίας. Έτσι κι αλλιώς. Mm-hmm. Οπότε νομίζω ότι θέλει μια συνολική επανεξέταση κάποιων ζητημάτων προκειμένου να πούμε αν τελικά η κριτική θεωρία είναι αυτός ο σκοπός, έχει περάσει τα όρια της ή αν ακόμα έχει κάποιο δρόμο. Μάλιστα. Ωραία. Να σου κάνω τώρα την τελευταία ερώτηση σε σχέση με την κριτική θεωρία. Ως οπλωτής προτάσεις τη διαλεκτική κριτική. Εσύ είσαι ένας άνθρωπος που είσαι επηρεασμένος από την κριτική θεωρία. Σωστά, δεν κάνω λάθος. Σαφέστατα. Εντάξει, λέω όμως κάνω λάθος. Αλλιώς δεν θα κάνουμε και αυτή την κουβέντα. Πού εσύ θεωρείς ότι επέδειξε αξιοσημείωτο κριτικό έργο και πού πιστεύεις ότι δεν τα κατάφερε και τόσο τελικά? Ναι. Νομίζω ότι η βασική της ανάλυση είναι σπουδαιότατη και εκτός από μένα το νομίζουν και νομίζω όλοι οι σοβαροί στοχαστές του προηγούμενου αιώνα. Ναι. Δηλαδή, ότι αν έλεγε τον εργαλειακό λόγο, παραδείγματος χάρη, δίδε ότι η τέχνη έχει άμεση επαφή με μια κοινωνική αλλαγή, ότι εξέφρασε ένα ριζοσπαστικό οικολογικό λόγο. Όλα αυτά νομίζω ότι είναι πάρα πολύ βασικά. Αυτό που μπορούμε να πούμε εν τέλει είναι ότι σε μια εποχή όπως η δεκαετία του 60 δεν δείξαν όλοι ότι είναι δεμένοι μεταξύ τους πρώτα απ' όλα. Mm-hmm. Δηλαδή υπήρχε ένας Μαρκούζε πολύ πιο μάχημος διανοούμενος, υπήρχε μια άλλη τάση η οποία γύρισε κάποια στιγμή στη Γερμανία με τιμές κτλ. Σαν να είχαν. Ως φορείς του αντιναζιστικού αγώνα, ας πούμε. Ναι, και πήραν και έδρες κτλ. Ακριβώς, ακριβώς. Mm-hmm. Με έναν τρόπο, παραδείγματος χάρη, που μπορούμε να πούμε κιόλας ότι έτσι επικράτησε μια αισθητική αντίληψη περί φιλοσοφίας. Mm-hmm. Ενώ η ουσία της ήταν να καταστραφεί ακριβώς αυτή η αντίληψη. Σωστό. Οπότε νομίζω ότι ένα θέμα είναι αυτό. Ένα δεύτερο θέμα είναι ότι τα περί διαφωτισμού, παραδείγματος χάρη, ακυρώνονταν μόνο και μόνο επειδή υπήρχε μια συγκεκριμένη αντίληψη του διαφωτισμού, το να αξιοποιήσει η αστική τάξη κτλ. Κτλ. Δεν υπήρχαν σε κάποια πράγματα καθαρές αναφορές από συγκεκριμένες δηλαδή έννοιες που είχαν στην εποχή εκείνη. Mm-hmm. Στην εποχή εκείνη ήταν δεδομένο ότι θα σκεφτόταν έτσι. Αυτό λοιπόν μπορεί να τους αφαίρεσε σημαντικές φιλοσοφικές παραδόσεις που η ανάλυση τους μπορεί να ήταν και ακόμα πιο πρωτοποριακή. Οπότε αυτό υπάρχει λοιπόν σε πολλά πλαίσια μπορούμε να το πούμε, όχι μόνο σε επίπεδο πόσο αξιοποίησαν ή αξιοποίησαν δύο σπαστικές τάσεις του διαφωτισμού κτλ. Το ίδιο που θα μπορούσαμε να το πούμε σε ορισμένες οπτικές και του ρομαντισμού. Δηλαδή δεν είχαν όλοι κοινή αφετηρία εν τέλει στην κριτική θεωρία. Εν τέλει νομίζω ότι και μιλάω για το διαφωτισμό μόνο και μόνο για το λόγο ότι μια και μου λες που δεν επέδειξε αξιοσημείωτο έργο, νομίζω ότι υπάρχουν πολλές αναφορές περί παιδείας και ότι η παιδεία είναι πολιτική. Και ότι ο διαφωτισμός χωρίς την σημερινή έννοια του όρου, τουλάχιστον των τελευταίων αιώνων, αλλά ακόμη και την αρχαιοελληνική, από την έννοια του Πρωταγόρα και το διαφωτιστικό κίνημα της Σοφιστικής, ξέρουμε ότι αυτός τότε είχε θεωρήσει ότι η αρχαία πόλη των Αθηνών ήταν μια πόλη για την άμεση δημοκρατία. Mm-hmm. Έφτιαξε δηλαδή ένα πρότυπο στον οποίο να συμπεριλαμβάνει τους πάντες και τα πάντα. Αυτό είναι κάτι διαφωτιστικό, είναι κάτι που έχει να κάνει με την ίδια την παιδεία. Με την παιδεία με τη χειραφυτική έννοια πλέον. Mm-hmm. Οπότε αυτή η τάση, αν επανεξέταζαν για παράδειγμα που λέω τώρα τον διαφωτισμό εκείνη τη συγκεκριμένη εποχή τη δεκαετία του 50 και του 60, νομίζω ότι μπορεί να του έδινε κάτι διαφορετικό. Κάτι διαφορετικό, ναι. Αυτό νομίζω ότι είναι ένα μείον. Είναι ένα μείον. Ωραία. Να πάμε τώρα στο Μαρκούζε. Μια που μου έλεγες πριν, ας πούμε, ότι ο Αντόρνο, ξέρω εγώ, ο Χοκκάιμερ και οι υπόλοιποι τέλος πάντων πήγαν, ξέρω εγώ, στη Γερμανία. Ο Μαρκούζε, ξέρω εγώ, έμεινε στην Αμερική. Πολλοί λένε ότι ο Μαρκούζε δεν μπορεί να θεωρηθεί εκπρόσωπος της κριτικής θεωρίας. Γιατί μετά την αντικατάσταση της σχολής στις Ηνωμένες Πολιτείες, εντάξει, ουσιαστικά οι δρόμοι του χώρισαν με τους άλλους. Εντάξει. Το ίδιο ισχύει και για τον Βάλτερ Μπένιαμιν, ο οποίος, αν και επηρέασε πολύ τη σκέψη της κριτικής θεωρίας, δεν είχε ενταχθεί ποτέ στους κόλπους της, ας πούμε. Δεν ήταν μέλος, ήταν εντός εισαγωγικών συνεργαζόμενος. Συνεργάτη, ναι, ναι, ναι. Κάπως έτσι. Και έστειλε και μελογραφία τα κείμενα. Μπράβο, και τα λοιπά. Ναι, ναι. Ειδικά για τον Μαρκούζε, μήπως τελικά είναι επηρεασμένος από την κριτική θεωρία, αλλά εν τέλει τράβηξε ένα δρόμο δικό του. Που δεν έχει μεγάλη επαφή με την κριτική θεωρία. Και αν είναι, πού έχει επαφή με την κριτική θεωρία?
Δεν μπορώ να πω ότι δεν εγνήσει το έκρον της κριτικής θεωρίας. Μπορώ να πω όμως ότι έχει έναν πολιτικό προβληματισμό διαφορετικό και είναι διαθέσιμο να τον υποστηρίξει. Αυτό νομίζω ότι είναι ένας βασικός λόγος. Τώρα υπονοείς ότι οι άλλοι δεν είναι και τόσο διαθέσιμοι. Όχι. 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 Νομίζω ότι δεν ήταν τόσο διαθέσιμοι. Ναι. Με την έννοια ότι, παραδείγματος χάρη, ο πιο αιχμηρός πολιτικός λόγος σε όλη τη σχολή, νομίζω πρόκειται από τον Μαρκούζη και δεν είναι τυχαίο ότι στράφηκαν τα κινήματα προς αυτόν. Ναι. Είναι ο μόνος ο οποίος έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο σε όλη τη φιλοσοφική παραγωγή με θεωρία της ταυτότητας, κάτι που δεν έπαιζε για τους υπόλοιπους και ήταν και απορριπτέ κιόλας. Και νομίζω ότι έβαζε τον εαυτό του ιδεολογικά και άμεσα και πολιτικότατα στον χώρο των αριστερών αντιλήψεων, ξεκάθαρα. Δηλαδή, είχε σκοπό, δηλαδή, ήταν, θα έλεγα εντός εισαγωγικών, ένας κινηματίας φιλόσοφος. Δηλαδή, δεν μπήκε ποτέ στη διαδικασία ότι η θεωρία είναι για τη θεωρία. Τον ενδιαφέρει άμεση πραγμάτωση θεωρίας. Νομίζω ότι γενικά ο Μαρκούζη είχε πολύ διαφορετική αντίληψη του πολιτικού ρόλου που παίζει ο φιλόσοφος. Και αυτό νομίζω ότι είναι και κάτι που τον διαχώρισε εν τέλει, γιατί όπως είδαμε, δηλαδή όταν επέστρεψαν οι υπόλοιποι στη Γερμανία, δεν είχαν μια τέτοια οπτική, ας πούμε. Πιο πολύ τους ενδιαφέρει η θεωρία. Βρίσκαν την αυθεντικότητα μέσα στην ίδια τη θεωρία. Νομίζω ο Μαρκούζη, ακόμα και αν έχει δηλώσει ότι η θεωρία είναι αυτή την οποία πρέπει να ακολουθεί η πράξη, εν τέλει στη ζωή του λειτουργήσε διαφορετικά. Λειτουργήσε δηλαδή με ότι θεωρία και πράξη είναι μια νέα οντότητα και προσπάθησε λοιπόν από τη μεριά του διανοούμενου να δείξει λοιπόν μια πλευρά καθαρά πολιτική, ας πούμε. Δεν το καταλαβαίνουμε εύκολα στην Ελλάδα γιατί δεν έχουμε τους διανοούμενους. Δεν έχουμε δηλαδή κάποιον ο οποίος θα ήταν δυνατόν να εμφανιστεί στα φοιτητικά κρατήρια μέσα στο 67 και το 68 που γινόταν χαμός, ας πούμε, και να μιλήσει με τους φοιτητές. Έχουμε πιο πολύ κάποιον που θα γράψει ένα κείμενο και θα δηλώσει και επαναστάτη στο τέλος. Αυτό είναι που έχουμε στην Ελλάδα, δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Ο τρόπος λοιπόν που λειτουργήσε ο Μαρκούζη και έδινε πολύ μεγάλο σεβασμό, μπορούμε να πούμε ότι, ότι με επιλογή φοιτητών καταρχήν είχε μείνει σε πανεπιστήμιο που δίδασκε, ύστερα από δικιά μου διαμαρτυρία. Ακριβώς, ναι. Οπότε είχε κάτι, ήταν αναμειγμένος μέσα στα κοινωνικά κινήματα. Και αυτό είναι κάτι πραγματικά το διαφοροποιεί από τους υπολείπους. Άρα θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο Μαρκούζη μπορεί να είναι και γνήσιο τέκνο, ας πούμε. Είναι γνήσιο τέκνο της θεωρητικής θεωρίας με τη μόνη διαφορά ότι. Θεωρητική διαφορά, μια και με ρωτάς, ότι αποδέχεται τη θεωρία της ταυτότητας. Τον ενδιαφέρει ένας τύπος φιλοσοφικής ανθρωπολογίας. Ο Μαρκούζε δούλεψε για λογαριασμό του Αμερικανικού κράτους του State Department. Ωραία. Δίνοντας πληροφορίες κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου για την ναζιστική Γερμανία και αναλύοντας το καθεστώς. Αυτό μπορεί να θεωρηθεί λογικό. Έτσι. Μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου, έκανε την ίδια δουλειά για τη Σοβιετική Ένωση και παραιτήθηκε, έφυγε, ως ένδειξη διαμαρτυρίας για την επέμβαση των ΗΠΑ στην Κορέα. Δεν είναι λίγο ξύμορο? Και πιο πολύ αναφέρομαι, εντάξει, τώρα στη δεύτερη περίπτωση. Έτσι, ναι, σαφώς. Να βοηθάς με τις πληροφορίες και τις αναλύσεις σε ένα ολοκληρωτικό κράτος φιλελεύθερης δομής, όπως ο ίδιος, ας πούμε, το ανέλυε τελικά, όπως το ανέλυσε μετά. Έτσι, απέναντι σε ένα άλλο τύπο ολοκληρωτικό κράτος σοβιετικής δομής. Δηλαδή, γιατί είναι καλύτερο τώρα? Η απόλυτη αντίφαση. Η απόλυτη αντίφαση με... είναι μαύρη σελίδα στο βιογραφικό του καταρχήν. Μήπως είναι ένα από τους λόγους που τον χώρισε τελικά από τη σχολή, μπορούμε να υποθέσουμε, γιατί δεν ξέρω ιστορικά αν έχει συμβεί κάτι τέτοιο. Δεν το γνωρίζω. Ναι, ούτε δεν το γνωρίζω. Απλά παίζει να ήταν. Μπορεί να ήταν και αυτό, ας πούμε. Ξέρω, δεν ξέρω κιόλας. Δεν το γνωρίζω αυτό. Ναι. Αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι παρόλο ότι έχουν βρει διάφορες αριστεροί τον τρόπο να κάνουν κριτική γιατί είναι κάτι τρομερό κτλ. Λες και αυτοί που υποστηρίζουν το Στάλιν δεν κάνουν κάτι τρομερό που λένε μετά ότι ο Μαρκούζη έκανε αυτό, ας πούμε. Ναι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, πέρα από αυτό, νομίζω ότι δεν δικαιολογείται, τουλάχιστον στη δική του προσωπική ιστορία, βέβαια, το ότι ήξερε για ποιον δούλευε. Δηλαδή, είχε ένας φιλόσοφος αυτού του Βεληνικούς, προφανώς και γνώριζε ότι αυτό ήταν ολοκληρωτικό κράτος, ότι παίζει ρόλο στον διεθνή υπεριαλισμό κτλ. Έχει πει βέβαια ο ίδιος ότι έμεινε παραπάνω για οικονομικούς λόγους, γιατί ήταν άρρωστη η γυναίκα του κτλ. Δεν μπορώ να κρίνω αυτό. Σε ανθρώπινα πράγματα δεν μπορούμε να παρέμβουμε. Αλλά λέω τώρα με την ιδεολογική πλευρά, προφανώς και ήξερε, σαφέστατα γνώριζε ότι
δίνει πληροφορίες για ένα κράτος το οποίο βέβαια είναι ολοκληρωτικό και το οποίο εν τέλει δεν διαφέρει και σε τίποτα με ένα φασιστικό κράτος παρά μόνο στα προσχήματα. Δεν υπάρχει δηλαδή τώρα. Αν αυτή η ιστοφασμό φιλελευθερισμό δεν έγινε και. Ναι, αυτό είναι ότι αυτό που είπε ο Τάνελ και ο ίδιο αυτό. Ναι, ακριβώς. Ακριβώς. Αυτό είναι το περίεργο. Μια κεντρική αντίφαση δηλαδή. Δεν είναι. Ναι. Ωραία. Το αξιακό προτάγμα τη κριτική θεωρία είναι μια δίκαιη και ελεύθερη κοινωνία. Με άλλα λόγια, μια εξωτική και αυτοδιαχειριζόμενη κοινωνία σε αντίθεση πάντα με την κοινωνία τη απτή πραγματικότητα. Δηλαδή τι μορφέ κοινωνική οργάνωση, τι παραγωγικέ σχέσει και τι ιδεολογίε. Ιδεολογίες που αυτή παράγει, τέχνη, θρησκεία, φιλοσοφία κτλ. Που κρίνεται με βάση την κριτική θεωρία ως άδικη και ανελεύθερη. Ποια θεωρητικά όπλα σε γενικές γραμμές επιστράτευσε Μαρκούζε για την κριτική αυτής της κοινωνίας και πώς σκεφτόταν, αν σκεφτόταν στις γενικές της γραμμές μια ελεύθερη κοινωνία, από τι τουλάχιστον δεν θα έπρεπε να χαρακτηρίζεται, τι στοιχεία δεν θα έπρεπε να έχει. Καταρχήν, προκειμένου να ασκήσει κριτική στην ελεύθερη κοινωνία που λες, δεν υπάρχει όπλο που να μην επιστράτευσε. Μίλησε και για φεμινισμό έχει μιλήσει και για οικολογία έχει μιλήσει, για ολιγή καταστροφή της τεχνικής με τους υπάρχοντες με καπιταλιστικούς όρους, για την τέχνη, για την κουλτούρα, για την απόσταση κουλτούρας και πολιτισμού. Ο κατάλογος είναι τεράστιος δηλαδή, ναι, για το πιο όπλο επιστράτευση. Η ουσία λοιπόν είναι τώρα σε αυτό που μου λες, η ουσία νομίζω ότι είναι στο εν τέλει πώς θα ήταν μια τέτοια κοινωνία. Αν και διατήρησε πάντα μέσα από τη θεωρία της ταυτότητας, ενώ υπήρχαν αυτές έτσι, υπήρχε αυτό το περιβάλλον για μη ταυτότητες θεωρίες και τα είπα μέσα στην κριτική θεωρία. Το μη ταυτότητικό λοιπόν δεν το επέτρεψε να κάνει και πάρα πολλές αναλύσεις το πώς θα ήταν αυτή η κοινωνία. Στο βαθμό που έκανε όμως, έχει δείξει, τουλάχιστον έχει εκφράσει ρομαντικές έτσι, αντιλήψεις ελευθεριακού, θα λέγαμε, χαρακτήρα, όχι αυστηρού μαξιστικού προσανατολισμού, σύμφωνα με τις οποίες θα υπήρχε μια άμεση και δίκαιη λήψη έτσι, των αποφάσεων από συμβούλια, από συνελεύσεις γειτονιάς κτλ. Τα έχει εκφράσει αυτά. Έχει εκφράσει ότι η εργασία που θα παράγεται θα είναι κοινωνικώς ανάγκη εργασία. Δεν υπάρχει αλόγιστη, σπαρτάνη, κατανάλωση, παραγωγή κτλ. Έχει εκφράσει λοιπόν ιδέες οι οποίες, μια τέτοια κοινωνία μάλλον, προφανώς θα οδεύει προς την αισθητική της πλήρωση, όπως το περιγράφει σχεδόν σε όλο το έργο, και αυτό ξεκινάει. Πιάνει την πολιτική, πιάνει την ίδια την ιστορία, πιάνει τις ανθρώπινες σχέσεις, χωρίς λοιπόν να δώσει πολύ αυστηρά παραδείγματα το πώς ακριβώς θα την όριζε, γιατί λέει ότι δεν μπορούμε να ορίσουμε μια κοινωνία ελεύθερη όταν εμείς δεν είμαστε ελεύθεροι. Μπαίνει πάντα μέσα το, έτσι, η έννοια της υποκειμενικότητας. Στο βαθμό όμως που έχει ορίσει, η κοινωνία αυτή είναι μια ρομαντική κοινωνία που κρατάει από τη συμβολιακή θεωρία, από τις αναρχικές αντιλήψεις, από τον ελευθεριακό ματισμό. Από αυτές δηλαδή είναι οι προσεγγίσεις του, παρά μια αυστηρή έτσι, τεχνική αντίληψη του μαρξισμού. Ωραία. Θες να μου πεις ποια είναι κατά τη γνώμη σου τα βασικά στοιχεία της σκέψης με την οποία ο Μαρκούζε προσπάθησε να συνδέσει τον μαρξισμό με τη θεωρία της ψυχανάλυσης. Ναι. Νομίζω ότι εδώ υπάρχει μια βασική έννοια. Και αυτή νομίζω διατρέχει όλη του την... όλη αυτή τη σύνδεση. Νομίζω δηλαδή ότι αυτό που δεν μπορούσε να βρει στο Μάρξ, εν τέλει το βρήκε στο Φρόιντ. Δηλαδή έψαχνα να βρει τον τοπικό Μάρξ, τον οποίο δεν βρήκε. Αλλά βρήκε έναν τοπικό Φρόιντ, έναν Φρόιντ πολιτικό, και με αυτόν τον τρόπο δόθηκε ευκαιρία να στραφεί όχι απλώς, μιας και λέγαμε πριν να αναθεωρήσει τον Μαρξισμό κτλ. Όχι απλώς λοιπόν στο να αναθεωρήσει κάτι, έτσι κάτι συγκεκριμένο, αλλά να περάσει σε κάτι πολύ έτσι, γενικό, το οποίο πιάνει τα πάντα. Και αυτό είναι τα ίδια τη θεμέλια της εξουσίας. Μέσα από το Φρόιντ και από τη σύνδεση αυτή προσπάθησε να στραφεί και ενάντια στη θεμέλια της εξουσίας. Αυτό είναι κάτι πολύ βασικό. Άρα, εγώ νομίζω τώρα ότι για να ακολουθήσω το ερώτημά σου, ότι στο Φρόιντ βρήκε αυτή την ανάλυση της φαντασίας, βρήκε ότι υπάρχει λοιπόν μια αρχή της ειδονής η οποία μπορεί να επιβληθεί, η οποία θεωρητικά πάντα μπορεί να επιβληθεί σε μια αρχή της πραγματικότητας. Το ρόλο αυτό μπορεί να το παίξει η φαντασία υπό κάποιες συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Αυτό λοιπόν μπορεί να σταθεί ενάντια στα ίδια τη θεμελία τη εξουσία, άρα να συνδεθεί μια κοινωνική αλλαγή. Είναι λοιπόν η κεντρική τη φαντασία,
ότι αυτή είναι η μόνη που μπορεί, εν πάση περιπτώσει, ενέχει μέσα τη στην αρχή της συντονής. Και απειλεί, βέβαια, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, αυτή να γίνει και η κοινωνική μορφή. Οπότε, σε αυτό το πλαίσιο, νομίζω ότι είναι όλη η σύνδεσή του περί μαρξισμού και φροντισμού. Από τη μια κρατάει το αντικειμενικό της επανάστασης, από την άλλη κρατάει το υποκειμενικό της επανάστασης. Ωραία. Λοιπόν, ακολουθεί τώρα μια μεγάλη ερώτηση. Ερώτηση, ναι. Ναι. Απλά σε προειδοποιώ, έτσι. Μάλιστα. Λοιπόν, για την οποία αναφέρθηκες και πριν κάποια στιγμή, αλλά αναφέρθηκες για την κριτική θεωρία γενικά, ο Μαρκούζε, ειδικά στα όψιμα κείμενά του, αμφισβητεί την ιδέα του προλεταριάτου ως αξιόπιστου φορέα επαναστατικής αντιπολίτευσης, εφόσον σύγχρονες κοινωνίες, η εργατική τάξη φαίνεται να έχει ουσιαστικά ενσωματωθεί στο κυρίαρχο σύστημα, κατά τη γνώμη του. Αντίθετα, υποστηρίζει τις μειονότητες και τα νέα κοινωνικά κινήματα, επειδή είναι όντας, επειδή είναι από τη φύση του στο περιθώριο και απορρίπτουν στην πράξη την ενσωμάτωσή του, ότι αυτά μπορεί να είναι, ας πούμε, εντός εισαγωγικών το νέο επαναστατικό υποκείμενο. Επίσης, δίνει βάση σε μη υλικές δυνάμεις, όπως η ατομική συνείδηση, το ατομικό υποσυνείδητο, η υποκειμενικότητα, οι ορμές, οι προθέσεις των ατόμων και άλλες. Υποστηρίζοντας ότι αυτές οι δυνάμεις υποτιμήθηκαν στο μαρξικό έργο, είναι σαν αυτό που μου έλεγες πριν, ενώ θα μπορούσαν να μετατραπούν από μη υλικές σε υλικές, γράφοντας χαρακτηριστικά στην αισθητική διάσταση ότι αν ο ιστορικός υλισμός δεν ερμηνεύσει αυτό το ρόλο της υποκειμενικότητας, θα πάρει το χρώμα του χειδαίου υλισμού. Απορρίπτει επίσης την ιδέα της αναπόφευκτης κατάρρευσης του καπιταλιστικού συστήματος, που είναι μάλλον από τις κεντρικές απόψεις μαρξικής θεωρίας, τουλάχιστον για κάποιους, έτσι, γιατί κάποιοι άλλοι εξηγούν τον Μάρξ αλλιώς. Δεν έλεγε αυτό το πράγμα, ότι έλεγε να προσπαθεί ο κόσμος. Ναι. Και τέλος, σε μια συνέντευξη σε μια ομάδα συντακτών του παρισινού περιοδικού L'Express, δεν ξέρω τι γαλλικά να σου πω μια φορά, ο Μαρκούζε φαίνεται να έχει συγκεχημένες απόψεις για τον αναρχισμό, τουλάχιστον για τη θεωρία, έτσι, άσχετα αν αυτά που ο ίδιος έλεγε μπορεί να τον προσέγγιζα, αλλά σαν θεωρία μάλλον δεν την ήξερε καλά. Και τη συγχαίει με τη μη οργάνωση και τον αυθορμητισμό, αν και αναγνωρίζει σε αυτόν μια ισχυρή και προοδευτική δύναμη. Λοιπόν, με βάση αυτά είναι 3-4 ερωτήματα. Το πρώτο, με αφορμή όλες τις παραπάνω επισημάνσεις, υπάρχουν κάποια στοιχεία που να ενδεικνύουν, μου τα είπες και πριν βέβαια, γνώση του Μαρκούζε περί αναρχισμού. Βέβαια δεν μου είπες πριν διαγνώσει. Και δεύτερον, από μόνο το έργο του, ακόμη και χωρίς ο ίδιος να το γνωρίζει, προσεγγίζει τον αναρχισμό. Το ένα ερώτημα είναι αυτό. Πρώτα απ' όλα, στον αναρχισμό δεν αναφέρεται. Mm-hmm. Αναφέρεται γενικά σε οτιδήποτε είναι τοπικό. Mm-hmm. Ακόμα και στο Μάρξ ο χειρογράφος στρέφεται, γιατί εκεί υπάρχει μια πρωτόλια ουτοπική μορφή του Μάρξ. Άλλο αν αναιρεθεί μετά. Αυτό είναι άλλη κουβέντα. Mm. Αλλά εκεί πέρα αυτός βρίσκει μια αντίληψη περί φύσης και τα λοιπά. Είναι ένας πιο ιδεαλιστής Μάρξ, ας πούμε. Πιο ιδεαλιστής, λίγο πιο ρομαντικός, σωστά. Ποια είναι η ουσία. Η ουσία είναι ότι πίσω βέβαια του Μάρξ των χειρογράφων υπάρχει και Προυντόν. Mm-hmm. Υπάρχει μια έτσι έντονη συζήτηση μεταξύ Μάρξ και Προυντόν, η οποία περνάει και στα χειρόγραφα. Mm-hmm. Κατά μία μπορεί να μην ξέρει άμεσα, να μην έχει ασχοληθεί άμεσα με τον αναρχισμό, αλλά όψη του αναρχισμού τη γνωρίζει, επειδή έχει μια προσήλωση προς το τοπικό στοιχείο έτσι κι αλλιώς. Οπότε, μπορούμε να πούμε τώρα το γεγονός ότι ανήκει στο μαρξιστικό ρομαντισμό. Mm-hmm. Αυτό και μπαίνει μόνο από όλου του τη κριτική θεωρία. Το ότι είναι σταθερός ο παδός της τοπίας μέχρι το τέλος, μέχρι και τα τελευταία δεκαετία. Το γεγονός ότι έχει εκφράσει απόψεις που, παραδείγματος χάρη, έχει στραφεί στο πώς θα... Καταρχήν να ξεκινήσουμε πριν από κάποια ιδεαλιστικά πράγματα που και αυτά τους δίνουν τον αρχισμό. Mm. Δηλαδή, κατάργηση εργασίας σε μια προοπτική να μετατρέψουμε σε παιχνίδι κτλ. Mm. Να πούμε και ότι υπάρχει μια κεντρική ανάλυση που νομίζω ότι είναι πολύ βασική στο ότι δεν διαφέρει ουσιαστικά από το πώς θα το αντιλαμβάνεται ο κοινωνισμός. Δηλαδή, στο Λόγος και Επανάσταση μιλάει για κατάργηση των τάξεων και αξιώνει όλη αυτή την θεωρία περί του τι ακριβώς είναι η τάξη και γιατί μια επανάσταση είναι παγκόσμια, μια κομμουνιστική επανάσταση κτλ. Εκεί μιλάει καθαρά για κατάργηση όλων των τάξεων χωρίς ούτε δικτατορία, τυπλουδαριά, ούτε τίποτα. Δηλαδή, λέει ότι η τάξη. Το προλεταριάτο, ας πούμε, είναι μια τάξη η οποία η έννοια της πατρίδας, της θρησκείας, της φυλής,
της ιδιοκτησίας. Όλες οι έννοιες έχουν σημασία για την αστική τάξη. Οι αστικές τάξεις μεταξύ τους έχουν να χωρίσουν κάτι ανάμεσα σε αυτά. Η πολιτεριακή τάξη δεν έχει να χωρίσει τίποτα ανάμεσα σε αυτά. Είναι τα ίδια όπου και να ανήκει, σε όποια πατρίδα, θρησκεία κτλ. Όλα αυτά έχουν το ίδιο νόημα, δηλαδή ένα νόημα. Ναι. Οπότε είναι μια καθολική τάξη και αναγκαστικά η επανάσταση ήταν μια παγκόσμια επανάσταση. Και αναγκαστικά αυτή η παγκόσμια επανάσταση καταργεί την έννοια της τάξης λίβδη. Ναι. Οπότε εδώ πέρα μπαίνουμε πλέον και στα κατώτερα του ανοχισμού. Ναι. Δεν υπάρχει κάποια εργαλειακή αντίληψη του τι είναι και τι δεν είναι η τάδε ή η δίνα τάξη. Υπάρχει μια καθολική κατάργηση της έννοιας της τάξης, άρα και της εξουσίας. Mm-hmm. Οπότε εδώ μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει έτσι μια σύνδεση Μαρκούζη και αναρχισμού, η οποία όμως μπορεί να μην είναι συνειδητή. Mm-hmm. Πράγματι μπορεί να λέει ότι τους λείπει, έχουν αυτό το αυθόρμητο στοιχείο που κάνει την ιστορία κτλ. Αλλά δεν έχουν, λέει, μια έτσι δομή οργάνωσης. Mm-hmm. Αυτά μπορεί να είναι να βασίζονται και σε ελλειπή γνώση, έτσι, όχι συστηματικό διάβασμα και μελέτη πάνω σε όλη την ιστορία του αναρχισμού. Αλλά ότι υπάρχουν κοινά στοιχεία, κοινές αναφορές, υπάρχουν νομίζω έντονες. Ναι. Η αντίληψη του αυτή πάντως για τον αναρχισμό, η μη γνώση του μάλλον, μου θυμίζει γενικά τις αστικές ή τις μικροαστικές αντιλήψεις για τον αναρχισμό. Ότι είναι αυτοί που είναι ανοργάνωτοι, ότι είναι αυτοί που είναι εντελώς αυθόρμητοι, ας πούμε. Εντάξει, το έργο του όντως μπορεί να πλησιάζει σε αυτά τα στοιχεία που είπες, αλλά γενικά. Ο Ανικός Μπορνς έχει αξιοποιήσει στη σύγχρονη εποχή, δηλαδή, η αναλύση του. Δεν είναι ότι. Ναι, καλά, σίγουρα, ναι. Απλά δεν φάνηκε να ήξερε ότι ο αναρχισμός είναι σημαντικός. Έχει οργανωμένη αντίληψη για το τι είναι ο αναρχισμός. Δεν ήξερε μόνο. Ναι. Και εγώ έτσι πιστεύω, γιατί βλέπω ότι πιο πολύ τον ενδιαφέρει το τοπικό. Δηλαδή, το τοπικό, όπου το βρει, το γράφει. Κυριολεκτικά, όπου βρει το τοπικό, θα το γράψει. Δηλαδή, αυτό τον ενδιαφέρει. Με αυτή την έννοια νομίζω ότι σχεδόν τυχαία βρίσκεται να έχει, όχι άμεση επαφή με τον αναρχισμό, αλλά εμέσως εμφανίζεται να έχει κάποιες συνδέσεις. Ναι. Ωραία. Αλλά αυτό είναι και το κεντρικό στοιχείο και του αναρχισμού, δηλαδή, και νομίζω ότι θα είναι πάντα επίκαιρος, όσο θα διαρκεί ο καπιταλισμός, νομίζω ότι ο αναρχισμός θα είναι πάντα επίκαιρος, γιατί διασώζει με ακρίβεια και σοβαρότητα το τοπικό στοιχείο. Νομίζω αυτό είναι, δεν είναι το θέμα περί βίας που έχει αναδείξει ότι είναι πράγματι ένα όργανο, εν πάση περιπτώσει, συνεφασμένο με την πολιτική. Νομίζω ότι η ουσία του αναρχισμού παίζεται κυριολεκτικά στην αντίληψη της τοπίας. Κάτι που δεν υπάρχει τον άλλο. Κανείς άλλος με τόση σοβαρότητα δεν μπορεί να το εντοπίσει. Και τόσο γι' αυτό και κανείς άλλος δεν μπορεί να εντοπίσει και άλλα προβλήματα που για τον αναρχισμό είναι σπουδαία και για άλλους δεν είναι. Παραδείγματος χάρη το πρόβλημα του φασισμού σήμερα δεν το εντόπισε, παραδείγματος χάρη το ΚΚΕ. Ή άρχισε να το εντοπίζει και να το κριτικάρει από ένα σημείο και μετά. Μέχρι ένα σημείο ήταν κάτι που το έθετε μόνο ο αναρχικός χώρος, παραδείγματος χάρη. Οπότε αυτά δεν είναι τυχαία σε σχέση με το ότι η προοπτική τους είναι καθαρά τοπική. Δεν κάνουν καμία σύμβαση με το ποια θα είναι η τοπία. Ναι. Ή να την κάνουμε λίγο προς τα εδώ για να ταιριάζει, δεν υπάρχει πράγμα. Η τοπία είναι τοπία, είναι καθαρή έννοια, τη διεκδικούμε με οποιοδήποτε κόστος. Αυτό υπάρχει στον αρχικό χώρο δηλαδή. Mm-hmm. Και νομίζω ότι αυτή είναι και η πλειοψηφία του δηλαδή. Ναι. Ωραία. Έρχομαι τώρα στο δεύτερο ερώτημα σε σχέση με τα παραπάνω. Ποιες είναι οι απόψεις του Μαρκούζη για τη βία, αν σκεφτούμε ότι θεωρήθηκε από τους εξηγερμένους φοιτητές της δεκαετίας του 60 ως, ας πούμε, ένας από τους εντός εισαγωγικών ηγέτες του. Αν και ο ίδιος δεν ήθελε κάτι το τέτοιο. Απορρίψει. Ναι, το είχε απορρίψει. Αλλά ποιες είναι οι απόψεις του για τη βία? Λοιπόν, καταρχήν, επειδή η βία είναι και πολύπλοκο θέμα, πάρα πολύ πολύπλοκο, και κανείς δεν μπορεί να μιλάει τόσο εύκολα. Νομίζω τώρα εδώ ότι έχει πει, έχει γράψει καθαρότατα ότι είναι ότι θεωρεί κάθε μορφή βίας απάνθρωπη. Αλλά στην ανάλυση του λέει καθαρά ότι υπάρχει βία αντιδραστική, υπάρχει και βία επαναστατική. Mm-hmm. Υπάρχει μια βία αντιδραστική που προέρχεται από τον καταπιεστή και μια επαναστατική βία που προέρχεται από τον καταπιεζόμενο, την οποία την υποστηρίζει, τη θεωρεί πλέον νόμιμη βία, παίρνει τα χαρακτηριστικά της αντιβίας. Και δεν μπαίνει σε περισσότερη ανάλυση, γιατί πολύ απλώς λέει ότι από πότε η ιστορία κρίνεται με ηθικά κριτήρια. Έχει γράψει στο κείμενό του για την καταπιεστική ενοχή. Έχει φέρει αυτό το αποστημωτικό επιχείρημα και το λέω αποστημωτικό για κανένα λόγο. Γιατί ακούμε συνέχεια να καταδικάζει τη βία από ποιον προέρχεται κτλ. Παρόλο που αυτό που τα λέει δεν την καταδικάζει από ποιον προέρχεται. Δεν μιλάω μόνο για δημοσιογράφου που δεν μπορούν να καταδικάσουν, α πούμε, ούτε τη βία τη αστυνομία. Κατά πόσο να καταδικάσουν τώρα τη βία τη ελληνική επανάσταση. Ναι. Δηλαδή το από ποιον προέρχεται. Έλα, από πού προέρχεται ακριβώ. Οπότε ο Μαρκούζα δεν μπαίνει στο ανιστόρητο αυτό να καταδικάζει τη βία από ποιον προέρχεται, σαν μεταφυσική έννοια κτλ.
μπαίνει στη διαδικασία ότι υπάρχει μια βία καθαρά επαναστατική, υπάρχει μια βία αντιδραστική και ότι σημαίνει ποια βία νομιμοποιείται. Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν, κατά την άποψή του, η επαναστατική βία βέβαια νομιμοποιείται. Ξεκάθαρα. Ωραία. Αλλά βέβαια να τονίσουμε ότι δεν έχει θεωρία περί βίας ο Μαρκούς. Δεν υπάρχει ξανά θεωρία περί βίας, ούτε θεωρεί, ούτε καθαγιάζει ποτέ τη βία. Ναι. Ωραία. Να πάμε τώρα λίγο στον Βάλτερ Μπένγιαμιν, ναι, σε σχέση με τη βία και τον αναρχισμό. Ο Μπένγιαμιν ονομάζει τη βία του νόμου μυθική βία και την αντιβία απέναντί του, δηλαδή την επαναστατική θεϊκή, απολυτρωτική και απελευθερωσιακή. Δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο ταυτίζεται με αυτό που λέει ο Μαρκούζ, ας πούμε, ότι δικαιολογείται η αντιβία απέναντι στη βία που δέχεται ο, που ασκεί, ας πούμε, το. Και όλοι δικαιολογούν, άσχετα με το ξεχνάνε καμιά φορά, δεν υπάρχει άσχετα με τη δικαιολογία. Σωστά. Και λέει ότι η δεύτερη ουσιαστικά δικαιώνεται αφού αποτελεί αντιβία απέναντι σε μια πολύ τρομακτικότερη βία αυτή του νόμου και έτσι με αυτόν τον τρόπο αποκτά λογική. Έχει μια λογική υπόσταση, ας πούμε, η αντιβία. Και θεωρείται αυθόρμητη αυτή η δεύτερη βία και χωρίς προγραμματισμό, γι' αυτό και φυσική. Θέλω να μου πεις με αφορμή αυτό, αλλά και σε σχέση με αυτό, ποια είναι τα στοιχεία που φέρνουν τη σκέψη του Μπένγιαμιν κοντά με τον αναρχισμό. Ναι, πιο πριν έβαλα και τον Μπένγιαμιν, όπως τον ακούζε, στο μαρξιστικό ρομαντισμό βέβαια. Σωστά. Έχει και ένα στοιχείο αυτός, γιατί είναι ουτοπικός καταρχήν. Ζητάει την επαναμάγευση του κόσμου. Έχει πολύ ωραία λέξη αυτή πόλη. Που τον στρέφει στην τέχνη κτλ. Αυτή είναι μια αντίληψη που πολύ αφηρημένη υπάρχει στον αρχισμό καταρχήν. Δηλαδή ψάχνουν τα κριτήρια για να ξαναφέρουμε τη μαγεία. Παραδείγματος χάρη, αυτή είναι και μια έτσι πολύ βασική αντίληψη και στην καταστατική διεθνή. Ναι. Παίζει πολύ ρόλο, δηλαδή όπως και να το λένε, αλλά μιλάω τώρα για την ουσία του επιχειρήματος. Είναι πολύ κεντρικό να βρούμε έναν τρόπο να ξαναμαγεύσουμε τον κόσμο. Είναι κάτι πολύ κεντρικό. Αλλά και πέρα από το ιδεαλιστικό κομμάτι, αν πούμε ιδεαλιστικό τώρα, το πιο θεωρητικό, ναι, και το πιο του οραματισμού, ο Μπένγιαμιν σχεδόν πατάει μέσα στον αρχισμό ήδη, νομίζω, από τις θέσεις του για τη φιλοσοφία της ιστορίας. Στην 8η θέση λέει συγκεκριμένα ότι η κατάσταση έκτακτης ανάγκης δεν είναι εξαίρεση, όπως μας λένε, αλλά είναι ο κανόνας. Και ο σκοπός είναι να φτιάξουμε μια μόνιμη τέτοια κατάσταση έκτακτης ανάγκης προκειμένου να πολεμήσουμε αποτελεσματικά τον φασισμό. Αυτό και μόνο ως δήλωση, ως θέση πάνω στη φιλοσοφία της ιστορίας, νομίζω ότι πλέον είναι αναρχία. Ναι. Νομίζω δηλαδή από μόνος του παντάει. Ναι. Ωραία. Τη θέση του, ότι αυτή η δεύτερη βία, η αντιβία δηλαδή στη βία που ασκεί η εξουσία, είναι αυθόρμητη και χωρίς προγραμματισμό και κατ' επέκταση και ως αποτέλεσμα φυσική. Πώς τη βλέπεις? Κοίτα, αυτό είναι η αντίληψη την οποία θα πρέπει να συζητηθεί υπό το πρίσμα της ιστορίας. Δηλαδή, αν υπάρχει μια βία καθεστωτική, αν υπάρχει μια βία του κινημάτου. Νομίζω από εκεί ξεκινάμε το παιχνίδι. Τώρα, η βία, ας πούμε, που μπορεί να προκύψει ενάντια στο φασισμό, είναι αυθόρμητη και φυσική. Παραδείγματος χάρη, υπάρχει ο καθένας κατηγορεί βέβαια τη βία, αλλά ο καθένας με μεγάλη χαρά θα πει ότι εγώ τότε στο Χούντα κάνει αυτό. Όχι ο καθένας έτσι. Και πρωθυπουργός δηλαδή της Ελλάδος το έχει, νομίζω, σημείται. Ναι. Είναι φυσική και αυθόρμητη. Να, θα σου πει ότι ήταν δικτατορία. Ναι, γιατί αλλάζει κάτι. Αυτό σημαίνει ότι. Για εμάς όχι, αλλά για αυτόν υποτίθεται ότι κάτι αλλάζει. Για αυτόν κάτι αλλάζει, αλλά εντάξει, παραδείγματος χάρη. Εντάξει, κάτι αλλάζει και για εμάς, δεν είναι ακριβώς το ίδιο. Αλλά στην ουσία του και στη δομή του είναι το ίδιο. Ναι, καταλαβαίνω τι λες. Αλλά θέλω να σου πω όμως ότι υπάρχει ηθικό κριτήριο που λέγαμε και πριν για το πότε κάτι, εν πάση περιπτώσει, είναι μορφή ή δεν είναι μορφή καταπίεσης. Όχι, υπάρχει, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει λοιπόν το όριο ότι ήταν Χούντα γιατί το λέγανε το όριο και το καθεστώς, ενώ κάποια άλλη εποχή δεν είναι Χούντα γιατί δεν το λέει το καθεστώς. Μπορεί να το λέει το καθεστώς και να είναι Χούντα. Παραδείγματος χάρη, στα άλλη μπορεί να σου λέει εγώ δεν είναι Χούντα, αλλά ήταν Χούντα. Και ήταν Χούντα με την έννοια Χούντα, ολοκληρωτισμός δηλαδή, δεν να παίζουμε τις λέξεις. Όταν παραδείγματος χάρη δολοφονούνταν τώρα κεντρικά μέλη του κόμματος, ακόμα και να μην δήλωνε
ότι είναι χούντα, αυτό το πράγμα ήταν δηλαδή κάτι εντελώς ολοκληρωτικό. Θέλω να πω ότι υπάρχουν ηθικά κριτήρια. Όταν μια βία λοιπόν είναι φυσική και αυθόρμητη, σημαίνει ότι υπάρχει ιστορικό περικύμενο. Άρα αυτή δεν είναι νομοποιημένη. Και θεωρώ ότι αυτή δεν είναι νομοποιημένη σε όλη την παγκόσμια ιστορία. Δεν θεωρώ ότι ο Μπέγιαμιν κάνει μια ρίση που πρέπει να σχολιαστεί ιδιαίτερος και με ιδιαίτερα έτσι, χαρακτηριστικά. Αυτή είναι η παγκόσμια ιστορία. Όταν η βία προκύπτει ως κάτι φυσικό, ως κάτι το αυθόρμητο, σημαίνει ότι υπάρχει ένα ιστορικό περικύμενο σε αυτό με το οποίο προκύπτει. Οπότε, γιατί εγώ από την αρχή είπα ότι παραδείγματος χάρη, και το εννοώ πολύ σοβαρά, παρόλο που είμαι κατά της βίας, ωραία. Δεν πιστεύω να υπάρχει φυσιολογικός άνθρωπος που να λέει ότι είμαι υπέρ της βίας. Δεν μπορώ να φανταστώ εγώ τέτοιο φυσιολογικό άνθρωπο. Αλλά από εκεί και πέρα, μην περάσουμε σαν ιστορικές απόψεις, γι' αυτό λέω ότι κάθε μορφή βίας όταν έχει νομιμοποίηση. Και η περίπτωση της αυθόρμητης και φυσικής βίας προφανώς έχει νομοποίηση. Δεν προκύπτει ξαφνικά έτσι γιατί αυτή τη μέρα έτυχε αυτό. Υπάρχει ιστορικό αίτιο πάντως. Αυτή η βία πρέπει να νομοποιείται. Και το λέω κυριολεκτικά γιατί πραγματικά ακόμα και οποιοδήποτε λέει ότι εγώ καταδικάζω τη βία που την προέρχεται, δεν την καταδικάζω που την προέρχεται. Πρέπει έναν που το λέει, δηλαδή για να βγάλουμε άκρη το θέμα, γιατί είναι ένα θέμα πολύ βασικό. Είναι αυτό που λέει Άρεντ, ότι η βία όταν είναι προϊόν εξωτερικής πολιτικής είναι φυκιαστική. Όταν προϊόν εσωτερικής πολιτικής όμως ασκεί μέχρι και γοητεία. Είναι ένα θέμα λοιπόν, η βία είναι όργανο της πολιτικής. Αυτό ισχύει χιλιάδες χρόνια, φαντάζομαι πότε υπάρχουν κοινωνίες. Οπότε είναι πολύ βασικό το να δεχτούμε ότι η βία με τη μορφή λοιπόν ότι προκύπτει από συγκεκριμένες ιστορικές συνθήκες αναγκαστικά είναι νομοποιημένη. Το λέω με αυτή την έννοια. Και γι' αυτό έκανα και την αναφορά ότι ο καθένας μπορεί να καταδικάσει την κοπική προέρχεται, αλλά δεν καταδικάσει και τη βία της Ελληνικής Επανάστασης του 21, ας πούμε. Σωστά. Εκεί σου λέει, εγώ δεν καταδικάζω ποιον προέρχεται. Εκεί ξέρει που προέρχεται καταρχήν. Είναι δεδομένο ότι υπάρχει κάποια αμφιβολία ότι ξέρει που προέρχεται και την καταδικάζει. Ναι. Οπότε η βία της καλλιώς δεν καταδικάζει από ποιον προέρχεται. Νομίζω ότι είναι πιο πολύ μια μορφή πολιτικού λαϊκισμού, ας πούμε, όχι κάτι παραπάνω. Ωραία. Θέλω να μου πεις ποιος ο ρόλος των μαρξικών εννοιών της αλωτρίωσης και της χειραφέτησης σκέψης του Μαρκούζε, αν υπάρχει διαφορετικό νόημα ανάμεσα στο Μαρκούζε και στο Μάρξ σε σχέση με αυτές τις δύο έννοιες, και αν υπάρχει διαφορετικό νόημα, πού προσπάθησε να τις εμπλουτίσει. Λοιπόν, εντάξει, ο Μάρξ μιλάει για αποξένωση του ανθρώπου, του προϊόντος της εργασίας, αποξένωση από την ίδια την παραγωγική διαδικασία, όλα αυτά είναι παλωτριώμενα κτλ. Στο Μαρκούζε νομίζω ότι η διαφορά είναι ότι μιλάει, παίρνει, αν και στο Μάρξ υπάρχει αποξένωση του ανθρώπου από την ίδια τη φύση, νομίζω ότι στο Μαρκούζε η έννοια λοιπόν τώρα της αλωτρίωσης σέφτει γύρω από αυτό αποκλειστικά. Αποκλειστικά. Η αλωτρίωση λοιπόν εντελωτριώνει τον άνθρωπο σε αυτήν την ίδια τη φύση που ίδιο το είναι. Αυτό νομίζω ότι είναι η κεντρική έννοια που υπάρχει η αλωτρίωση του Μαρκούζε και βέβαια αυτό είναι κάτι το οποίο το κρατάει βέβαια το Μάρξ. Αλλά είναι μοναδική έννοια γύρω από την οποία μιλάει για αλωτρίωση. Άρα εδώ εμπλουτίζει λίγο, δίνει βαρύτητα σε μια συγκεκριμένη αντίληψη του Μάρξ που στην πορεία δεν ασχολήθηκε ο ίδιος και τόσο πολύ, πιο πολύ ασχολήθηκε με την ίδια την παραγωγική διαδικασία. Τώρα, όσον αφορά τη χειραφέτηση που στο Μάρξ βέβαια προέρχεται από την Κομμουνιστική Επανάσταση, από τον ιστορικό ρόλο του προλεταριάτου κτλ. Νομίζω τώρα ότι στο Μαρκούζε εδώ πέρα υπάρχει μια διαφορά ότι η χειραφέτηση δεν είναι απλώς ποιος έχει τα μέσα παραγωγής, αλλά είναι και συνολική χειραφέτηση του υποκειμένου δηλαδή από τη φύση. Μιλάει για αγώνα του ανθρώπου με τη φύση και με τον άνθρωπο. Είναι πολύ κεντρική. Έχει επανεληφθεί άπειρες φορές μέσα στο έργο του αυτή η αντίληψη. Μιλάει λοιπόν, όταν μιλάει για χειραφέτηση του ανθρώπου, δηλαδή από το ίδιο το είναι του ανθρώπου, ωραία, όταν θέτει την έννοια του είναι, μιλάει για κάτι συνολικό πλέον. Μιλάει για κάτι το οποίο έτσι δίνει βαρύτητα στη χειραφέτηση του ίδιου των αισθήσεων, το πώς θα ξαναπροσλάβουμε τον κόσμο. Και εδώ υπάρχει και μια υποκειμενική έννοια. Μπορεί λοιπόν τα μέσα παραγωγής να αλλάζουν χέρια, αλλά ο άνθρωπος μπορεί να μην είναι χειροφετημένος. Οπότε βάζει λοιπόν στην έννοια της χειραφέτησης ξεκάθαρα και τα στοιχεία της υποκειμενικότητας. Και εδώ βέβαια είναι διαφορετικό από το Μάρξ. Ναι. Δεν στηρίζεται τόσο πολύ, ας πούμε, στα οικονομικά δεδομένα. Ακριβώς, ακριβώς. Ναι. Και πράγματι αυτό υπάρχει και από αλλού. Παραδείγματος χάρη το ότι μετά το. Όποια και να είναι αυτή η αλλαγή, εν πάση περιπτώσει, των μέσων παραγωγής. Ότι δεν είναι δεδομένο ότι έχει χειραφετηθεί και ο ίδιος ο άνθρωπος, δεν είναι δεδομένο. Παραδείγματος χάρη, αυτή είναι και μια διαφορά Max Weber και Marx. Ο ένας πιστεύει, παραδείγματος χάρη, ότι σε ένα γραφειοκρατικό ολοκληρωτικό σύστημα, όποιος και να έχει τα μέσα παραγωγής, αυτό είναι ένα γραφειοκρατικό ολοκληρωτικό σύστημα. Οπότε δεν τίθεται
με τους όρους αυτούς η έννοια της κοινωνικής αλλαγής άμεσα. Ναι. Άρα η χειραφία της είναι και λίγο βαθύτερη έννοια. Δεν, έχει, δεν είναι μόνο μια έννοια του αντικειμενικού κόσμου, αλλά είναι και του υποκειμενικού. Ωραία. Θέλω να μου πεις τώρα, πρώτον, ποια ήταν σε γενικές γραμμές η κριτική στην επιστήμη και την τεχνική από τον Μαρκούζε. Το ένα ερώτημα είναι αυτό. Είναι τρία, θες να στα πω ένα-ένα ή να μου απαντάς καθένα. Ας το απαντήσω πρώτα σε αυτό. Ωραία. Στην επιστήμη και την τεχνική. Λοιπόν, ως προς την επιστήμη, η σφοδρή έτσι αντίθεση είναι με το θετικισμό, πρώτο και βασικό. Δηλαδή βλέπει ότι ο θετικισμός έχει μια αντίληψη της φύσης ως ποσοτικοποιημένης φύσης, είναι φύση κατά αυτών επιών και όχι ποσών. Άρα με αυτόν τον τρόπο γίνεται αντικείμενο της ιστορίας, ενώ για τον Μαρκούζε η φύση είναι υποκείμενο της ιστορίας καταρχήν. Αυτό βέβαια οθεί λοιπόν την εκμετάλλευση φύσης από ένα κυρίαρχο σύστημα, εννοείται. Οπότε εκεί υπάρχει σφοδρή κριτική. Υπάρχει κριτική στην ίδια την έννοια της επιστήμης με τους σύγχρονους όρους από την άποψη ότι έχει έτσι μια υπερβατική αντίληψη της γνώσης. Μιλάει για ουδέτερη επιστήμη, ας πούμε. Δεν υπάρχει με τίποτα. Υπάρχει πάντως μια υπερβατική γνώση για τη γνώση. Όταν παρουσιάζεται ένα πρότυπο γενικευμένο γνώση για τη γνώση, χωρίς πραξιολογικό προσανατολισμό, και πάλι έρχεται έτσι ένας συγκεκριμένος ορθολογιστικός τύπος κοινωνίας, ο οποίος παίρνει αυτή τη γνώση και τη θέτει, την κάνει, την ενσωματώνει μέσα στην ηθική της κυριαρχίας. Mm-hmm. Και με αυτόν τον τρόπο γίνεται μια πλήρους ορθολογικοποίηση. Ήδη έχουμε μπει στα πλαίσια της τεχνικής. Δηλαδή, η τεχνική είναι ακριβώς αυτή η κατάσταση, είναι μια σύζευξη του τεχνικού και του επιστημονικού κόσμου, προκειμένου ο άνθρωπος, δηλαδή τεχνική ξέρουμε ήδη, έχουμε ουσιαστική κριτική, δεν το Μάρξ, εντάξει. Αλλά τώρα, όταν η τεχνολογία, εν πάση περιπτώσει, είναι ενταγμένη μέσα στην ηθική της κυριαρχίας, παραμένει υπόδουλο το υποκείμενο. Και μπορεί να παραμένει επαόριστο. Και εδώ δεν ισχύει ο αντικειμενικός νόμος. Σύμφωνα με τον Μαρκούζε, δεν ισχύει ο αντικειμενικός νόμος. Μπορεί δηλαδή ο καπιταλισμός να αιωνίζεται επάπειρο, θεωρητικά. Όσο υπάρχει ένα ορθολογικό πλαίσιο, το οποίο μετατρέπει τον ορθολογισμό σε ορθολογισμό. Αυτή που το πετυχαίνει αυτό ο καπιταλισμός, με τον τρόπο που αντιλαμβάνεται την τεχνική, αναγκάζει τον Μαρκούζε εκεί πέρα λοιπόν να δει τα πράγματα ότι η κριτική του στην τεχνική είναι μια κριτική συνολικά στην τεχνική του καπιταλισμού. Όχι στην τεχνολογία. Ναι. Στην τεχνική του καπιταλισμού. Γιατί δεν μπορεί να επιτρέψει στον άνθρωπο να βγει από μια ανορθολογικότητα, όπως λέει, του τεχνολογικού ορθολογισμού. Άρα δεν το επιτρέπει, με λίγα λόγια, να εισάγει μέσα στον τομέα της πράξης την θεμελιώδη έννοια του έρωτα, που λέει. Δεν μπορεί να αισθητικοποιήσει λοιπόν καμιά κοινωνική μορφή. Άρα μπορεί να είναι υπόδουλος επάπειρο. Εδώ λοιπόν υπάρχει μια κριτική στην τεχνική από την άποψη ότι πρέπει να καταστραφεί ως καπιταλιστική τεχνική με όλη την έννοια του όρου. Άρα να ξαναβρει ο άνθρωπος αισθητική διάσταση. Αυτό λοιπόν σημαίνει τεχνική αλλίωση. Ωραία. Άρα. Ο Μαρκούζε δεν βλέπει την επιστήμη, ας πούμε, και την τεχνική, τον τεχνολογικό πολιτισμό που σχετίζεται μαζί της ως κάτι ανεξάρτητο έτσι κι αλλιώς. Είναι πάντα εξαρτημένο από κάτι. Πάντα. Πάντα. Δηλαδή, η τεχνολογία είναι αυτή που εργαλοποιεί το υποκείμενο. Αυτή είναι η δουλειά της. Η επιστήμη έχει το επιστημονικό σχέδιο, έχει κάποια μεθοδολογικά εργαλεία έτσι ώστε αυτή η εργαλειοποίηση να είναι και ορθολογική στο τέλος. Από τη στιγμή που είναι ορθολογική η εργαλειοποίηση, σημαίνει ότι μπορεί να παράγει το πάπυρο. Άρα αυτά τα δύο πράγματα κάνουν την ίδια δουλειά. Είναι ένα μηχάνημα δηλαδή, το οποίο πρέπει να δουλέψουν και τα δύο συστήματα προκειμένου να βγάζει αποτέλεσμα. Mm-hmm. Ωραία. Και πώς πιστεύει ο Μαρκούζε, ας πούμε, ότι θα μπορούσε να αποκαθαρθεί όλο αυτό το πράγμα, η επιστήμη και η τεχνολογία, σύμφωνα, ας πούμε, με τη σκέψη του. Από αυτό το την εξάρτησή της, ας πούμε, από οποιοδήποτε καθεστώς, προκειμένου από το καπιταλιστικό, ας πούμε, με την επανάσταση, ξέρω εγώ, όλα αυτά θα φτιάχνανε, θα γινόντουσαν όλα μια χαρά. Πώς μπορούμε δηλαδή να αλλάξουμε τον προσανατολισμό της επιστήμης. Σωστά. Εδώ μπαίνει πλέον σε ένα πλαίσιο τώρα, το οποίο δεν είναι και πολύ τελικό. Δηλαδή, σε ένα πλαίσιο ότι πρέπει να καταρχήν κάποιος να το δεχτεί, να δέχεται και όλη την αντίληψη του περί υποκειμενικότητας. Δηλαδή, να μπούμε σε μια, καταρχήν πρώτα απ' όλα σε επιστημονικό πλαίσιο, να υπάρχει μια χειραφετητική επιστήμη.
Για να υπάρχει μια χειροθετική επιστήμη και να το ενδιαφέρον λοιπόν να μετατραπεί από τεχνοκρατικό σε χειροθετικό, πρέπει να υπάρχουν και τα κριτικά εργαλεία της επιστήμης. Άρα πρέπει κάθε αντίληψη θετική ζούμε εκεί πέρα. Αν υπάρχουν τα κριτικά εργαλεία της επιστήμης, που κρατάνε βέβαια το Χέγκελ κτλ., εννοείται ότι θα αναπτυχθεί και αυτή η αισθητικορωτική διάσταση που λέει. Άρα ο λόγος, ο οποίος κυριαρχεί από τα αρχαία χρόνια έτσι κι αλλιώς, στη σύγχρονη εποχή δεν έχει φύγει, ό,τι και να έχει αλλάξει, έχει γίνει τεχνολογικός λόγος, άρα υπάρχει. Ο μόνος τρόπος λοιπόν για να μετριαστεί αυτό το πράγμα και να μπορεί να βγάλει κάτι είναι βέβαια να μπει και η αξία του έρωτα μέσα στο λόγο, του έρωτα με την ευρύ έννοια του όρου. Δηλαδή να υπάρχει λοιπόν αυτή η αισθητικορωτική διάσταση που λέει. Άρα, γιατί ο τεχνολογικός κόσμος είναι έτσι όπως είναι, είναι γιατί είναι καταπατημένη η αισθητική διάσταση. Αυτό είναι η ουσία γι' αυτό. Όλα αυτά όμως προϋποθέτουν βέβαια ότι μια στροφή του υποκειμένου προς την αλήθεια των αξιών. Μόνο η αλήθεια των αξιών ενέχει το ερωτικό στοιχείο και μπορεί να το ενσωματώσει μέσα στο λόγο. Οπότε είναι κάτι το οποίο πρέπει να δέχεται κάποιος εξ αρχής, ότι παίζουν τόσο κεντρικό ρόλο έτσι, τα δεδομένα της υποκειμενικότητας. Σωστά. Έχω σημειώσει εδώ, αλλά θέλω να μου πεις εσύ τώρα. Ναι. Κάποιοι μελετητές βρίσκουν πολλά κοινά στοιχεία μεταξύ του Μαρκούζα και του Μπένιαμιν. Έχεις αναφέρει ήδη σε απαντήσεις σου, ας πούμε, κάποια. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε και τον επίλογο στον μονοδιάστατο άνθρωπο, τον Μαρκούζε, που τελειώνει με μια φράση του Μπένιαμιν που λέει: είναι μόνο χάρη σε αυτούς που δεν έχουν ελπίδα που η ελπίδα δίνεται σε εμάς. Θεωρείς ότι υπάρχουν συγγένειες στη σκέψη τους? Δώσε μου, ας πούμε, μια ολοκληρωμένη απάντηση, γιατί πριν τα αναφέραμε έτσι μέσα στις απαντήσεις σου, αναφέρθηκες. Ναι, απλώς ανέφερα ότι και οι δύο κινούνται από έναν μαρξιστικό ρομαντισμό, και οι δύο είναι τοπικοί και οι δύο πιστεύουν, εισάγουν και το προκαπιταλιστικό στοιχείο που είναι ένα κατεξοχή ρομαντικό στοιχείο σε μια τοπική βάση, αυτό είναι πολύ βασικό. Και οι δύο βεβαίως είναι κριτικοί προς κάθε μορφή εξουσίας καταρχήν. Τώρα, η ουσία νομίζω όμως της κοινής τους πορείας είναι το ότι αξιώνουν στην τέχνη επαναστατικό ρόλο. Ότι τέχνη μπορεί να παίξει ένα κεντρικό ρόλο, να αλλάξει την ίδια τη συνείδηση. Και αλλάζοντας την ίδια τη συνείδηση, τίνει λοιπόν να δώσει και ένα συγκεκριμένο νόημα σε μια κοινωνική μορφή. Στην τέχνη δηλαδή βρίσκουν λοιπόν ότι παίζονται αυτές οι κατηγορίες της κοινωνικής αλλαγής. Ότι τέχνη δεν είναι κάτι ανεξάρτητο, ούτε κάτι ιδεαλιστικό, ούτε κάτι που έχει να κάνει με τον άνθρωπο και απλώς με την ψυχή του ανθρώπου και πάντως μέσα σε ένα πλαίσιο πιο έτσι αφηρημένο. Θεωρούν ότι η τέχνη παίζει καθαρό πολιτικό ρόλο. Δεν είναι τυχαίο που ο Μπένιαμιν, παραδείγματος χάρη, δεν πάει στον Μάρξ, αλλά πάει στον Μποντλέρ, προκειμένου να κάνει πολιτική θεωρία. Το αισθητικό και το πολιτικό είναι ενσωματωμένα εκεί πέρα. Δεν κάνει αισθητική θεωρία, δεν κάνει πολιτική θεωρία της λογοτεχνίας. Μιλάει με πολιτικούς όρους και πηγαίνει στον Μποντλέρ και δεν πηγαίνει στον Μάρξ, παρόλο που μιλάμε για την ίδια περίοδο και μιλάμε και για την ίδια γεγονότα. Μιλάμε για γεγονότα δηλαδή που και ο Μάρξ κινόταν εκεί. Όταν μιλάμε δηλαδή για το 1848 και ο Μάρξ κινόταν εκεί. Οπότε αυτό είναι πολύ χαρακτηριστικό δηλαδή και στον Μπένιαμιν, βέβαια στον Μαρκούζε εννοείται, που συνδυάζουν λοιπόν, βλέπουν στο αισθητικό φαινόμενο άμεσα πολιτικά αποτελέσματα και άμεσες πολιτικές προϋποθέσεις επίσης. Ωραία. Στο Έρωτας και ο Πολιτισμός που εκδόθηκε το 1955 του Μαρκούζε υπάρχει ένα κλίμα αισιοδοξίας σε αντίθεση με τον μονοδιάστατο άνθρωπο του 1964, ο οποίος οι γενικές γραμμές διακρίνονται μάλλον από αισιοδοξία, έτσι. Σαφέστατα. Άρα θεωρείς ότι ισχύει παραπάνω πρόταση, μπορεί να αιτιολογηθεί αυτή η μεταστροφή του Μαρκούζε? Αλλά σίγουρα λοιπόν, μπορεί με κάποιο τρόπο, φαντάζομαι. Νομίζω ότι η ουσία είναι το ότι το 1955 που έβγαλε δηλαδή τον Έρωτα και τον Πολιτισμό πίστεψε ότι αυτές οι υποκειμενικές συνθήκες λείπαν από τον Μαρξισμό. Ότι μπορούσε εμπαστώσει να εμπλουτιστεί ο Μαρξισμός με αυτόν τον τρόπο. Και πίστεψε σαν να βρήκε τη νέα ουτοπία. Σαν να βρήκε τα δεδομένα πάνω στα οποία μπορεί να χτιστεί κάτι πραγματικά τοπικό, κάτι άμεσα πολιτικό, κάτι βέβαια επαναστατικό. Νομίζω ότι δεν έχει υπολογίσει πάρα πολύ καλά το πόσο δεμένο σύστημα είναι, πόσο θεωρητικά δεμένος είναι ο καπιταλισμός. Δηλαδή αυτή την ανάπτυξη του εργαλειακού λόγου προφανώς είδε ότι δεν είναι τόσο απλό το θέμα της υποκειμενικότητας. Ότι εδώ πέρα δεν, η ανάπτυξη του εργαλειακού λόγου μπορεί να επεκτείνεται και πράγματι φαντασία να μπορεί να παίξει ως κεντρικό ρόλο.
Νομίζω ότι αυτό δικαιολογεί μια μεταστροφή, έτσι ώστε να πούμε ότι ήδη το 64 που έβγαζε το Μουντιάλ στον άνθρωπο είχε πλήρη επίγνωση ότι ο καπιταλισμός έχει όλα τα απαραίτητα μεθοδολογικά εφόδια για να επεκτείνεται πάπειρο. Οπότε νομίζω ότι από εκεί ξεκινάει που εγώ τελευταία φράση που λες έχει ένα παράθυρο ελπίδας, την οποία εγώ θα έλεγα ότι την επαναδιαπραγματεύεται το 68-69 που βγάζει το δοκίμιο την απελευθέρωση, όπου έχει δει πλέον ότι αυτή η επισυνδέξιμη ματιά του μονοδιάστατου ανθρώπου, πόσο πολύ ευνόησε τα κινήματα, δεν είναι τυχαίο να πούμε, καθόλου τυχαίο, ότι στην Γαλλία σηκώθηκε πανό πε Μάξιμα ο Μαρκούζε, ένας φιλόσοφος μόλις τον είχαν ανακαλύψει, μπορούσε να μπει σε μια παράδοση τεράστια δηλαδή, το όνομά του. Νομίζω εν τέλει λοιπόν ότι αυτό είναι που ισχύει, ότι την ελπίδα την επαναδιαπραγματεύεται μετά τα γεγονότα του Μαΐου στη Γαλλία και το 69 λοιπόν με τη δοκιμή την απελευθέρωση εμφανίζεται ιδιαίτερος αισιόδοξος με έναν τρόπο που παρουσιάζει έναν τύπο φιλοσοφικής ανθρωπολογίας. Οπότε νομίζω ότι κάπου εκεί μετριάζεται αυτό. Θα ξαναπανέλθει βέβαια στη δεκαετία του 70. Θα ξαναέρθει η απεσιοδοξία και θα ξαναψάξει μετά κατεξοχή μέσα στην ίδια την αισθητική διάσταση να βρει καινούργιες απαντήσεις στα προβλήματα που δημιουργήθηκαν. Αλλά νομίζω ότι πράγματι η μεταστροφή έχει να κάνει με το ότι από το ένα που έχει ανακαλύψει έναν νέο κόσμο τον οποίο θα ερευνήσει, τον οποίο ερευνά καταρχήν και από τον οποίο σκοπεύει να κάνει μια σύνδεση θεμελιώδη που κατά την όψη του μπορούσε να κρύψει τεράστια πράγματα. Και έκρυψε, γιατί δεν ήταν μόνο αυτός που έκανε αυτή τη σύνδεση. Μετά από αυτόν δηλαδή υπήρξαν πολλές τάσεις επανεξέτασης της ψυχανάλυσης και άλλων, όχι μόνο του Φρόιντ και ο Λακάν και διάφοροι. Οπότε νομίζω ότι η μεταστροφή έχει να κάνει λοιπόν με το ότι είδε ότι αυτά τα εργαλεία του καπιταλισμού δεν είναι σε φάση αποσύνθεσης. Ότι έχουν πολύ υψηλή εσωτερική δομή. Έχουν δρόμο που πολύ στήθη, βέβαια. Και αυτό είναι ένα θέμα που δεν υπάρχουν και αντικειμενικοί νόμοι στην ιστορία, νομίζω. Δηλαδή δεν είναι αυτό το αφόρμητο, αυτό το οποίο μπορεί να κάνει το ρήγμα στην ιστορία, είναι κάτι που δεν μπορεί να προσδιοριστεί έτσι εύκολα. Ωραία. Μια που αναφέρθηκε πριν στους φοιτητές. Μονοδιάστατος άνθρωπος σχετίστηκε έντονα με τις εξεγέρσεις της δεκαετίας του 70 των φοιτητών. Θα σας ρωτήσω, σχετίστηκε επειδή επηρέασε εκ των προτέρων τις εξελίξεις των εξεγέρσεων των φοιτητών ή επειδή εκ των υστέρων φάνηκε ότι θα μπορούσε να τις είχε επηρεάσει και βρισκόταν στον πυρήνα της αμφισβήτησης των φοιτητών? Και πιστεύεις? Νομίζω ότι επηρέασε απευθείας τη φοιτητική εξέγερση. Και στην, δηλαδή το 64-65 ήταν ήδη πλέον πολύ γνωστός καταρχήν. Νομίζω ότι το 68 ήδη είχε αναλυθεί από τους φοιτητές της Γαλλίας καταρχήν. Αλλά και στο ιστορικό τον είπα, πολλά οφείλουν στο Μαρκούζε, είναι γνωστό. Νομίζω λοιπόν ότι άσχετα το τι μπορεί να υποθεί για το μετά, άσχετα από αυτό, ότι ήδη εκ των προτέρων είχε επηρεάσει. Παρόλο που στην Αμερική βέβαια να τονίσουμε ότι ήταν πολύ δύσκολο να διαβαστεί θεωρητικό Μαρκούζε γιατί δεν υπήρχε παράδοση. Δηλαδή άλλο η ευρωπαϊκή παράδοση, μια παράδοση θεωρίας. Εκεί οι φοιτητές, ας πούμε, ήταν της άμεσης δράσης. Δεν είχαν επαφή καθόλου με το θεωρητικό υπόβαθρο. Ήταν πολύ περιορισμένο αυτό. Και όταν άρχισαν δηλαδή να γίνονται τέτοιες κινήσεις, ήταν σχετικά αργά. Δηλαδή, ενώ στη Γαλλία είχε αναλυθεί πλέον το έργο αυτό και δεν ήταν μόνο ο Μαρκούζε που επηρέασε βέβαια το γαλλικό κίνημα, ήταν και άλλοι εντάξει. Αλλά νομίζω ότι είχε αναλυθεί εκ των προτέρων πάντως πριν το 68. Άρα, αφού είχε αναλυθεί, είχε επηρεάσει κιόλα. Ναι, σαφέστατα. Άλλωστε, ναι, γενικά. Το γαλλικό κίνημα νομίζω ότι έχει βασίσει πολύ μεγάλο κομμάτι, δηλαδή όσων υπόθηκαν εκεί πέρα, πατάνε στο Μαρκούζε. Ναι. Και σε άλλους, στο σουρεαλισμό βέβαια, στο Κιντεμπορ και τα λοιπά, εντάξει, αλλά μεγάλο κομμάτι πατάει στο Μαρκούζε. Δηλαδή όλη αυτή η κριτική τεχνολογία που γενικά παίζεται μέσα στη δεκαετία του 60, νομίζω ότι η αναφορά της κυρίως είναι στο Μαρκούζε. Ναι. Η κριτική του Μαρκούζε γιατί με τα βιομηχανική κοινωνία της αυθονίας και του καταναλωτισμού ξεκίνησε κυρίως από τη θέση της κοινωνίας των ΗΠΑ, που όπως και ο ίδιος παραδεχόταν, γνώριζε καλύτερα από όλες. Έχω τρία ερωτήματα πάνω σε αυτό. Το πρώτο είναι το εξής. Το γεγονός αυτό μπορεί να καθιστά ανεπίκαιρη αυτή την κριτική και τα συμπεράσματά της για τα σημερινά δεδομένα για προφανούς λόγους, επειδή δεν ήταν στο ίδιο χρονικό διάστημα, ήταν πριν 30-40 χρόνια, ας πούμε. Αλλά και για την εποχή που άσκησε αυτή την κριτική
αυτό το επίπεδο παραγωγικών δυνάμεων δεν ήταν το ίδιο σε όλες τις χώρες, συνεπώς η ένταση, οι ανάγκες και η μορφή του καπιταλιστικού συστήματος δεν ήταν ίδιες. Ένα είναι αυτό το ερώτημα. Δηλαδή, μπορούμε να πάρουμε στοιχεία από την κριτική του Μαρκούζε σε μια κοινωνία της Αμερικής του τότε και κατά κάποιο τρόπο και εντός εισαγωγικών να τα εντάξουμε στη σημερινή κοινωνία σήμερα, εφόσον ο καπιταλισμός έχει αλλάξει μορφή? Νομίζω ότι υπάρχει μια βασική επικαιρότητα εδώ πέρα και αυτή ποια είναι, κατά την άποψή μου, ότι άσχετα από το επίπεδο παραγωγικών δυνάμεων, ο καπιταλισμός δουλεύει με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή, παίρνει κάποια, υπάρχουν κάποιες φυσικές ανάγκες, έρχεται τώρα με ένα συγκεκριμένο management, με μια συγκεκριμένη αντίληψη, εν πάση περιπτώσει, που δεν έχει κάνει επιστήμη, έρχεται και σου λέει ότι ξέρεις κάτι, υπάρχουν και κάποιες τεχνητές ανάγκες, οι οποίες μπορούν εύκολα και γρήγορα να βαφτιστούν φυσικές. Και γίνονται φυσικές στο τέλος. Ναι. Δηλαδή έχει το σύστημα έτσι ώστε να ορθολογικοποιεί τόσο πολύ το τεχνητό, σε τέτοιο επίπεδο που να γίνεται φυσικό. Σήμερα λοιπόν, γιατί να μπορούμε να πούμε ότι αυτό είναι επίκαιρο, γιατί πράγματι έχουμε παραδείγματα που άσχετα αν εμείς δεν είμαστε Αμερικοί, έχουμε επίγνωση πάντως ότι δεν έχουμε μόνο τις κλασικές φυσικές μας ανάγκες, έχουμε και κάποιες τεχνητές ανάγκες για κάποιον που προβληματίζεται και το ψάχνει παραπάνω, θα σου πει κάτσε, αυτό είναι τεχνητή ανάγκη. Είναι. Δεν το έχω πραγματικά ανάγκη, αλλά επί του πρακτέου καταλήγει μια φυσική ανάγκη. Οπότε επί της ουσίας κριτική στον καταναλωτισμό και από αυτό που σημαίνει ο καταναλωτισμός, δεν νομίζω ότι είναι ανεπίκαιρη ακόμα και αν υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις βέβαια μπορούμε να πούμε ότι είναι πολύ διαφορετική κοινωνική συνέχεια στο 60, φυσικά σε σχέση με την κοινωνία του 2010, ας πούμε. Ναι. Σαφώς. Ωραία. Πιστεύεις ότι υπάρχουν σημεία της κριτικής του τότε, του Μαρκούζε, που διαφαίνονται καλύτερα σήμερα? Που ήταν, ας πούμε, αυτό που θα λέγαμε, διέβλεψε κάποια πράγματα πολύ πριν την εποχή του? Ναι, παραδείγματος χάρη, μιας και μιλάμε για τεχνητές ανάγκες. Ωραία. Να φάει κάποιος, να πιει νερό, να... Ο αέρας, όλα αυτά λέμε ότι είναι φυσικές μας ανάγκες. Μπορεί σήμερα να βγει μια κυβέρνηση ή κυβέρνηση τώρα. Μπορεί να βγει και να διακόψει, παραδείγματος χάρη, το ίντερνετ. Να πει δεν υπάρχει ίντερνετ. Αφού σου αρέσει που θα δώσει δωρεάν WiFi. Θα δώσει, ξέρει τι κάνει αυτός. Αλλά θέλω να πω ότι αυτό είναι μια φυσική ανάγκη πλέον. Είναι ένα φυσικό αγαθό. Είναι τόσο ορθολογικοποιημένο αυτό που είναι πλέον φυσικό αγαθό. Οπότε υπάρχουν σήμερα πράγματα, αυτή είναι τη ορθολογικοποίηση που πετυχαίνει το σύστημα αυτό, δεν είναι καθόλου τυχαίο. Δηλαδή παρατηρούμε ότι η ίδια η τεχνική είναι δυνατόν να αντικαθιστά τη φύση. Αυτό συμβαίνει. Το βλέπουμε ακόμα και στον τρόπο που σήμερα οι νέοι, παραδείγματος χάρη, μπορούν να κάνουν γνωριμίες και να ερωτεύονται, παραδείγματος χάρη. Μπορούν αυτό να γίνει με, όχι με φυσικό τρόπο, με τεχνικό τρόπο. Άρα και αυτό που λέει ο Μαρκούζε περί νέας ευαισθησίας, πράγματι υπάρχει μια υποβολία ότι υπάρχει μια τεχνική ευαισθησία. Ότι τα ίδια αυτά τα συναισθήματα είναι τεχνικά προσδιορισμένα σήμερα. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Άρα όλα αυτά που λέγεται ο καταναλωτισμό, ακόμα και αυτά που λέγεται την τεχνική, νομίζω ότι σήμερα είναι ακόμη πιο ορατά. Είναι ακόμη πιο καθαρά. Δηλαδή τα βλέπουμε σε πιο εξτρεμ βαθμό από όπως τα βλέπω αυτός τότε. Ωραία. Αναφέρθηκες πριν στην κοινωνική αναγκαία εργασία πριν από αρκετή ώρα. Ναι. Θέλω να σου αναφέρω το εξής. Στην ομιλία που είχε κάνει ο Μαρκούζε στις 10 Ιουλίου του 1967 στο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο του Βερολίνου, είπα ανάμεσα στα άλλα: δεν είναι σύμπτωση ότι το έργο του Φουριέ ξαναπαίρνει μια νέα επικαιρότητα για την πρωτοποριακή αριστερή διανόηση. Ο Φουριέ και μόνος, αυτό το αναγνώρισαν ο Μάρξ και ο Έγκελς, μας φανέρωσε την ποιοτική διαφορά μεταξύ ελεύθερης και ανελεύθερης κοινωνίας και δεν τρόμαξε εκεί που τρόμαξε ο Μάρξ να μιλήσει για μια πιθανή κοινωνία όπου η εργασία θα γινόταν παιχνίδι. Μια κοινωνία όπου η κοινωνικώς αναγκαία εργασία θα μπορεί να οργανωθεί εναρμονισμένη με τις ελευθερωμένες ανάγκες του ανθρώπου. Πιστεύεις γενικά ότι ο Μαρκούζε ήταν επηρεασμένος από τη σκέψη των ουτοπικών σοσιαλιστών, την ήξερε ή πάλι σύμφωνα με τα πρότυπα των αναρχικών την πλησίασε με τις θέσεις του χωρίς να την γνωρίζει? Ήξερε κάτι δηλαδή παραπάνω? Γενικές αναφορές, ουσιαστικές αναφορές, ουσιαστική ανάλυση πάνω στο Φουριέ κτλ. Δεν υπάρχει δηλαδή με την πολύ αυστηρή είναι το όρο, δεν είναι από τους κεντρικούς δηλαδή στοχαστές που τον επηρεάζουν. Ωστόσο έχει κάνει αναφορές. Το θέμα είναι λοιπόν ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση αυτό το θέμα που λέμε το έχει πάρει ήδη από τον εγκαλισμό. Δηλαδή το έχει πάρει το Σίλερ. Το έχει πει δηλαδή πριν, το 67 πολύ πριν, 10 χρόνια πριν, στο Έρωτος και ο Πολιτισμός, έχει θέσει δηλαδή το θέμα
του να μετατρέψουμε λοιπόν έτσι την εργασία σε παιχνίδι που σημαίνει μια ολική επικράτεια της φαντασίας έναντι του λόγου. Mm-hmm. Οπότε στρέφεται γι' αυτόν τον λόγο και σε ουτοπικούς. Δηλαδή εδώ πέρα αναφέρει τον Φουργέ. Βέβαια δεν είναι όμως η κεντρική ανάλυση ποτέ γύρω από το Φουργέ. Δεν μπορώ να πω δηλαδή ότι έχει τόσο άμεση αναφορά εκεί πέρα. Ο τοπισμός του ξεκινάει από το πώς ο ίδιος ερμηνεύει και συνδέει, που ο ίδιος δίνει βαρύτητα, γι' αυτό λέω πώς ο ίδιος ερμηνεύει, στο Μάρξ και στο Φρόιντ. Δεν πάει όλος ο κόσμος να δίνει στο κεφάλαιο, αυτό σου λέει όχι, υπάρχει μια φράση στα χειρόγραφα που είναι κεντρική. Παίρνει αυτή τη φράση, δεν πάνε όλοι να ασχολούνται με ένα συγκεκριμένο κομμάτι του Φρόιντ, αυτός παίρνει έτσι τη μεταψυχολογία του Φρόιντ, σου λέει από εδώ παίρνω κάποια αποσπάσματα, τα δένω και με αυτόν τον τρόπο παράγει τον τοπισμό. Αυτό είναι η ουσία. Οπότε ο Φουργέ δεν έπαιξε ποτέ κάποιον πολύ κεντρικό ρόλο, δηλαδή. Πιο πολύ πιστεύω στον Μπένιαμιν παρά στον Μαρκούζε. Ότι έπαιξε ο Φουργέ στον Μπένιαμιν. Ναι, δηλαδή πιο πολύ ασχολήθηκε ο Μπένιαμιν, ναι. Αναφερόμενο στο Φουργέ. Ναι, έχει αναφερθεί στο Φουργέ, έχει αναφερθεί, ναι. Νομίζω δηλαδή ότι ο Μαρκούζε το χρησιμοποιεί επειδή είναι μια πηγή για αυτά που θέλει να πει, βέβαια. Αλλά η βάση της ανάλυσης ξεκινάει από τη σύνδεση Μάρξ και Φρόιντ. Του Μάρξ που θέλει ο ίδιος και του Φρόιντ που θέλει ο ίδιος. Εντάξει, ναι. Σωστά. Ωραία. Υπήρξε σημαντική επιρροή της φαινομενολογίας του Χαϊντέγκερ στο Μαρκούζε? Γιατί πολλοί έχουν μιλήσει γι' αυτό. Ναι, εδώ πράγμα. Έχουν μιλήσει πολλοί και πολλοί έτσι το επιβεβαιώνουν πολύ έντονα και πολύ υπέρμαχοι ότι ο Μαρκούζε είναι Χαϊντεγκεριανός. Εγώ διαφωνώ, εντάξει. Εννοείται ότι υπήρχε βέβαια Χαϊντεγκεριανό υπόβαθρο γιατί σπούδασε την πλευρά Χαϊντεγκερ. Εντυπωσιάστηκε από το ίδιο χρόνο όταν εμφανίστηκε. Του τα άκοψε αυτά ο Χορκάιμερ όταν εμφανίστηκε. Τώρα η ουσία είναι ότι στο Χάιντεγκερ ένα πράγμα ας πούμε σημαντικό είναι, και αυτό είναι το κεντρικό, ότι σου λέει ότι το είναι, ωραία, είναι κοσμικό, είναι μέσα στον κόσμο. Αυτή είναι η ουσία. Αυτό δεν το αφήσει το Μαρκούζε. Ο Μαρκούζε αφισβητεί όμως μια γενική οντολογική θεωρία, αφηρημένη, η οποία δεν μπορεί να μετουσιωθεί, δηλαδή μπορεί να μας μιλήσει για το είναι ως ιστορικό είναι. Εκεί πέρα δεν είναι ακολουθεί ο Χάιντεγκερ καμιά ταξική ανάλυση, τίποτα, δεν υπάρχει ακόμα ίχνος μαρξισμού, ίχνος έτσι ταξικής διαστρωμάτωσης κτλ. Όλα ερμηνεύονται αφηρημένα. Το είναι δηλαδή είναι αφ' αυτού του. Υπάρχει έτσι καλλιώς, ας πούμε. Υπάρχει έτσι καλλιώς, ναι. Είναι κάτι που συνδέεται με την ύπαρξη. Δηλαδή, εν γέννη με διαδικασία της ύπαρξης, δεν θα μπει ποτέ να προσδιοριστεί ταξικά. Ναι. Εκεί λοιπόν ο Μαρκούζε κατηγορεί τον Χάιντεγκερ ως αστό φιλόσοφο πλέον, τον απορρίπτει εντελώς και βάζει μπροστά τον Μάρξ. Και αυτό είναι κάτι λοιπόν. Οπότε, πάντα θα υπάρχει ένα πραξιστικό πόδο στον Μαρκούζε, δεν διαφωνούμε. Εννοείται. Έτσι όπως το θέτεις, μπορεί να επηρεάζεται με αρνητικό πρόσημο του Χάιντεγκερ, ας πούμε, μένει την πρώτη έννοια ότι λέει αυτό, αλλά την άλλη το αλλάζει. Πιστεύει σε αυτό το πράγμα. Σαν έτσι, σαν μια πρόσληψη, ας πούμε, αλλά όχι με την έννοια της αναλυτικής θεωρίας. Δεν μπορεί να δεχτεί ποτέ, γιατί είναι διαλεκτικός. Σου λέει ότι όλο το θέμα παίζεται στη μετουσίωση σε ιστορικό υποκείμενο. Εκείνη είναι η ουσία. Εκείνος το θίγει. Και αν το έφυγε πολύ κεντρικά, το θίγει που μια ορολογία του αυθεντικού είναι κτλ. Όπως έχει δείξει η ιστορία, αυτό το αυθεντικό είναι το βρήκε στον ναζισμό. Τουλάχιστον είναι έτσι η ιστορία του Χάιντεγκερ που δείχνει ότι συνεργάστηκε καθαρά με τον ναζισμό και έχει δεχθεί και κριτική για το ότι η θεωρία του εν τέλει σε μια αυστηρή θεώρηση και ανάλυση εκεί καταλήγει εν τέλει. Οδηγεί εκεί. Ωραία. Θέλω να σε ρωτήσω τώρα λίγο σε σχέση με την κριτική θεωρία και τον Βέμπερ. Ναι. Ωραία. Λένε ότι η κριτική θεωρία, όχι λένε, είναι έτσι. Στηρίχθηκε σε μεγάλο βαθμό στι Βέμπεριανέ έννοιε ορθολογικότητα του μέσου, δηλαδή τη εργαλειακή ορθολογικότητα και τη ορθολογικότητα των σκοπών, τη καθήλυνη ορθολογικότητα. Υποστηρίζοντα βέβαια τη δεύτερη εναντί τη πρώτη. Μπορεί να μου πει δύο λόγια σχετικά με την ανάλυση του εργαλειακού ορθολογισμού στη σκέψη του Μαρκούζε και αν υπάρχουν και κάποια άλλα στοιχεία τη σκέψη του Βέμπερ που μπορεί να έχουν επηρεάσει την κριτική θεωρία. Ναι, με τον εργαλειακό ορθολογισμό βέβαια εννοεί ότι έχει εξορθολογιστεί ο λόγος, ο οποίος βέβαια παρουσιάζεται, παράγεται σήμερα από εργαλεία. Το εννοεί κυριολεκτικά δηλαδή, ότι τα εργαλεία παράγουν λόγο καταρχήν. Και ότι εν τέλει το «ον» είναι αντικείμενο αυτών των εργαλείων.
Δηλαδή πραγματικότητα που, στις οποίες όλοι είμαστε σύγχρονοι. Ναι. Τώρα, η ουσία λοιπόν είναι, αυτό βέβαια έχει μια συγκεκριμένη αντίληψη για το πώς βγαίνεις από αυτό το δεδομένο, όπως είπαμε και πριν, περί επιστήμης, χειραφετικής ή τεχνοκρατικής κτλ. Αλλά γενικά, απόψεις του Βέμπερ έχουν παίξει έναν κεντρικό ρόλο στην κριτική θεωρία, δηλαδή έχουν επηρεάσει τους πάντες, δεν είναι. Δηλαδή, και στην δεύτερη γενιά της κριτικής θεωρίας, του Habermas, ο οποίος αποδέχεται τη θεωρία της επιστήμης του Βέμπερ, τους τύπους δράσης, και αυτός μάλιστα αντιπροτείνει, σου λέει, ότι υπάρχει και επικοινωνική δράση συνθησάρισης, υπάρχει και ένα επικοινωνιακό διυποκειμενικό, όπως λέει, πράττυν. Οπότε δέχεται πρώτα απ' όλα όλους τους τύπους δράσης, απλώς δέχεται τι εννοώ, ότι έχει σκοπό το τελεολογικό πρότυπο του Βέμπερ να το κάνει επικοινωνιακό. Αλλά υπάρχει ολόκληρη ανάλυση. Διαβάζει τον Βέμπερ ο Habermas, προκειμένου να καταλήξει εκεί. Υπάρχει. Πού άλλο να σου πω, η αντίληψη. Να σου πω έτσι ένα γενικό πράγμα που έχει ένα ενδιαφέρον. Ο ίδιος ο Μπένιαμιν δηλώνει ότι έχει και έναν βαθμό θεολογίας μέσα στο λόγο του και στη σκέψη του. Και το δηλώνει ότι δεν είναι απλώς μια ανάλυση δηλαδή, που να την κάνουν οι δευτέρευσες βιβλιογραφίες. Αυτό υπάρχει και στο Βέμπερ. Όταν έρχεται και σου λέει ότι από μια προστατευτική ηθική προέκυψε ο καπιταλισμός. Ο σύστημα, δηλαδή, να δουλέψω για τον εαυτό μου, γιατί ο Θεός θα πάρει κάποιους μαζί του, δεν τους πάρει όμως όλους, ούτε ξέρω ποιοι είναι. Και ότι αυτό το συνδέει ο Βέμπερ και με τον καπιταλισμό βλέπει μια ατομική σωτηρία, ο καλύτερος θα νικήσει κτλ. Κτλ. Αυτή λοιπόν η διαλεκτική μεταξύ θεολογίας, σε βάση και πολιτικού συστήματος, υπάρχει και βέβαια και στον Μπένιαμιν. Η αντίληψη τώρα αυτή, η Entschauung der Welt που λέει ο Βέμπερ, η απομάκρυνση του κόσμου, περνάει βέβαια και στον Μπένιαμιν. Θεωρεί ότι η σύγχρονη τέχνη δεν έχει αύρα, είναι αποκαλυμμένη από αύρα, άρα αυτό έχει απομαγεύσει τον κόσμο και πρέπει να τον επαναμαγεύσουμε και άρα στέρχεται προς τον σουρεαλισμό και προς την αντίληψη του για τον κινηματογράφο κτλ. Υπάρχουν και βεβαίως κάτι που νομίζω πρέπει να είπα πριν, ότι είναι υπέρ του Βέμπερ και κατά του Μαξ στο ότι τα μέσα παραγωγής δεν αλλάζουν, δεν οδηγούν αναγκαστικά στη χειραφέτηση. Υπάρχουν άλλα δεδομένα, όπως παραδείγματος χάρη ο Βέμπερ πολύ κεντρικά θέτει ένα γραφειοκρατικό ολοκληρωτισμό, ο οποίος είναι υπεράνω κοινωνικών τάξεων και είναι η ίδια η δομή του καπιταλισμού. Κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ βασικό. Και επίσης εδώ πέρα είναι με τον Βέμπερ και όχι με τον Μαξ, η κριτική θεωρία σύνολό της. Οπότε νομίζω ότι γενικά υπάρχει μια έτσι βασική αναφορά στο Βέμπερ. Γενικά, δηλαδή δεν έχει έτσι εκλείψει ούτε και προς το τέλος δηλαδή της εποχής του Habermas. Αν όπως γράφει και αναφέρθηκες πριν, ο Μαρκούζε στο μονοδιάστατο άνθρωπο, έτσι, μόνο σε τελευταία ανάλυση τα άτομα θα απαντήσουν στο ερώτημα ποιες ανάγκες είναι αληθινές και ποιες πλαστές. Δηλαδή όταν θα είναι αυτόνομα και όχι τα καθοριζόμενα. Πώς η κριτική θεωρία και ειδικά ο Μαρκούζε γνωρίζει, αφού και αυτός υποτίθεται ότι είναι το αεροκαθοριζόμενος, εντάξει, ποιες ανάγκες είναι πλαστές και ποιες αληθινές. Δηλαδή θέλω να πω, είχαν καταφέρει να γίνουν τελικά ή να γίνει ο Μαρκούζε εκείνος ο ανθρωπολογικός τύπος που προσδοκούσε από τους άλλους να γίνουν. Και αν ναι, πώς το κατάφερε. Νομίζω ότι δεν ξέρουν ούτε ποιες είναι πλαστές ούτε ποιες είναι αληθινές. Θέτουν όμως κάποιες πλαστές. Θέτουν αξιώσεις, θέτουν αξιώσεις βέβαια. Νομίζω ότι εδώ η ουσία πρέπει να πάμε στον Αντόρνο, στην αντίληψη περί ιστορίας. Η ιστορία είναι το δημιουργικό πράτην. Η ουσία του ανθρώπου βέβαια δεν είναι η εργασία, όπως τα έλεγε ο Μάρξ, αλλά είναι η ίδια η δημιουργία. Υπάρχει δημιουργικό πράτην, ένα πράτην μη ταυτοτικό εν τέλει. Δηλαδή δεν μπορεί να μιλήσει με καθόλου όρου ταυτότητα, άρα δεν μπορεί να ξέρει. Και εν τέλει. Ναι, λοιπόν, και εδώ είναι ένα πολύ βασικό σημείο. Η ουσία της διαλεκτικής για τον Αντόρνο δεν είναι η σύνθεση. Είναι η ίδια η άρνηση. Δεν υπάρχει δεδομένο σύνθεσης ότι είναι κάτι το η τελική φάση. Αν η διαλεκτική είναι για κάτι σημαντικό, είναι έγκυται σε αυτή την ίδια την άρνησή της. Στο υποκείμενο που αρνείται τον εαυτό του και άρα μπορεί να περάσει πέρα από το υποκείμενο. Δεν ξέρουμε σε τι μπορεί να μετουσιωθεί. Ξέρει όμως ότι είναι μια κριτική ενάντια σε αυτό που είναι και πέρα από αυτό που είναι. Οπότε αυτό δημιουργεί λοιπόν και τις προϋποθέσεις μόνο το δημιουργικό πράτη να δείξει ποιες είναι αληθινές και ποιες
έτσι, mm-hmm. πλαστές ανάγκες. Οπότε νομίζω ότι εδώ γι' αυτό μιλάει ο Ντόρνου με τον όρο της αρνητικής διαλεκτικής. Ναι. Και νομίζω μόνο ένα αρνητικό υποκείμενο μπορεί να θέσει και να μετουσιώσει σε πράξη αυτά τα πράγματα. Αλλά προφανώς είναι δογματικό να πούμε ότι αυτοί ξέρουν. Ναι, σίγουρα εντάξει. Ναι, και είναι και επιφαστικό μέσα στο. Είναι μέσα στο σύνολο του έργου αντιφατικό αυτό. Ναι. Ωραία. Η κριτική θεωρία, μιλώντας για εμμενή κριτική, εννοούσε ότι κάθε φιλοσοφία του παρελθόντος πρέπει να τη σπάσουμε στα εξών συνετέθεια από το ιστορικό της και να δούμε διαλεκτικά τις διακαλυμμένες αντιφάσεις της και τις αντιθέσεις που τη διέπουν μέσα από την εικόνα μιας ψευδούς ομοιογένειας που δείχνει προς τα έξω. Με αυτόν τον τρόπο, έλεγε η κριτική θεωρία, θα μπορούμε να βρούμε ποιες ιστορικές και κοινωνικές συνθήκες παρήγαν κάθε μία από αυτές. Δηλαδή, να φέρουμε τον Μάρξ απέναντι στον Μάρξ με λίγα λόγια, τον Πλάτων απέναντι στον Πλάτων, οποιοδήποτε φιλόσοφο, φιλοσοφικό σύστημα και οτιδήποτε απέναντι στον εαυτό του. Κάτι σαν αυτό που έλεγες πριν, ας πούμε. Ναι. Αν θέλαμε να ασκήσουμε μενή κριτική στον Μαρκούζε, σε φάση με την κριτική θεωρία, έτσι. Να τον θέσουμε ενάντια στον εαυτό του. Ενάντια στον εαυτό του. Ενώπιον στον οποίο θα μπορούσαμε να ανακαλύψουμε τέτοιες αντιφάσεις και αντιθέσεις στη σκέψη του. Νομίζω ότι σίγουρα υπάρχει. Η ξεκάθαρη αντίφαση ότι είναι ταυτόχρονα ηλιστής και ιδεαλιστής. Αλλού επικαλείται. Αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον, βέβαια. Αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον. Ναι. Αυτή είναι η καινοτομία του βασικώς. Mm-hmm. Όσο αντιφατικό και αν είναι, το αν βγάζει κάτι σημαντικό και αν έχει μείνει ως μεγάλη προσωπικότητα του Χριστού αιώνα, νομίζω είναι ότι μέσα στην φάση δημιουργεί κάτι. Ναι. Αυτό είναι πολύ βασικό ακόμα και η υποτσόκια. Άσχετα από την ασφάλεια του συμπερασμάτων σε κάποια σημεία. Ναι. Άσχετα από αυτό. Αλλά είναι λοιπόν. Αλλού λοιπόν παίρνει το γερμανικό ιδεολογισμό, αλλού τον ελληνισμό και μιλάει για πολιτικό εθάφος. Πρώτον. Δεύτερον, αλλού αξιοποιεί την αστική τέχνη, αλλού την καταδικάζει. Mm-hmm. Υπάρχει και εδώ ένα θέμα. Α πούμε για παράδειγμα, ξέρω τον Μπρέχτ, ας πούμε. Παραδείγματος χάρη τον Μπρέχτ, πολλές φορές μάλιστα τον θεωρεί ότι δεν είναι. Ναι, ναι, ναι. Ενώ άλλες φορές είναι. Εντάξει, υπέρ του, ας πούμε. Και υπάρχει, ας πούμε, κείμενα που να μιλάνε κατά των αστικών mm-hmm. έργων, κείμενα που να τα εκθιάζουν πολύ σπουδαία έργα. Αυτό είναι και δικές αντιφάσεις. Γενικά, όλη η ιδεαλιστική προσέγγιση στα αισθητικά του έτσι, ζητήματα πολλές φορές φεύγει κάθε ταξικό στοιχείο. Mm-hmm. Σε κάποιες ανοίξεις, κάποιες δεν φεύγει. Mm-hmm. Οπότε νομίζω ότι υπάρχουν πραγματικά αρκετές αντιφάσεις και δεδομένου βέβαια και αντίφαση ταυτότητας με ταυτότητας. Mm-hmm. Αλλού υπέρ, αλλού κατά. Mm-hmm. Όλα αυτά νομίζω είναι θέτουν Μαρκούζα έναντι Μαρκούζα. Mm-hmm. Αλλά νομίζω ότι εκεί βρίσκεται λοιπόν έτσι. Και βεβαίως και η φαινομενολογία που έθεσες πριν, εννοείται mm. πρέπει να προσθεθεί και αυτό. Όλα αυτά είναι στοιχεία λοιπόν που θέτουν, κάνουν κάποιες από τις εκλάμψεις του πραγματικά έτσι εξαιρετικής έτσι σπουδαιότητας. Mm-hmm. Από το να ήταν ένας προσιλωμένος μαρξιστής, πόσους προσιλωμένους μαρξιστές ξέρουμε. Ναι, σωστό. Παίρνω τους χάρη. Σωστό, σωστό. Για να κλείσουμε τώρα το κεφάλαιο αυτό. Ναι. Ποιες πιστεύεις ότι θα ήταν οι βασικές παρατηρήσεις του Μαρκούζε αν ζούσε σήμερα? Καλά, εντάξει, τώρα αυτό είναι πολύ υποθετικό ερώτημα. Πολύ υποθετικό. Εντάξει, ναι. Αλλά. Δεν ξέρω προς τα που θα έχει στραφεί, δεν ξέρω προς τα που θα έχει στραφεί φιλοσοφικά. Mm-hmm. Σίγουρα όμως πολιτικά θα έχει στραφεί στο πρόβλημα του φασισμού. Αν νόμιζε ότι θα λύσει το Κουκουέ. Ωραία, θα αποκλείεται. Το Κουκουέ καταρχήν ο ριζοσπάστης. Τον έχει κατηγορήσει ως αντεπαναστάτη, αν δεν κάνω λάθος, mm-hmm. ως έναν αστό τάχα μαρξιστή. Ναι, όπως και όλους τους υπόλοιπους, και τον Καστοριάδη και γενικά. Ναι, εντάξει. Ναι. Λοιπόν, θα πιστεύω ότι ασχολούνταν εντατικά με τον φασισμό, mm-hmm. να τον καθαρίσει, να τον ανατρέψει με τα δεδομένα και τις δυνάμεις που έχει. Και άλλωστε είχε προβλέψει κάτι που σήμερα είναι εμφανές, mm-hmm. στο αντεπανάστηση και ξέχασε και γράψει ότι κάποια μέρα ο φασισμός θα μπορέσει να έρθει με τον ψήφο του λαού. Mm-hmm. Δηλαδή έδειξε ότι δεν τέλειωσε κάτι που νόμιζε η ανθρωπότητα τέλειωσε. Έδειξε γιατί μια και με ρώτησε πριν και το Χορχάιμερ περί ολοκληρωτισμού, mm-hmm. γενικά του φιλελευθερισμού δηλαδή, έδειξε ξεκάθαρο ότι αυτός ο φιλελευθερισμός είναι ολοκληρωτισμός. Mm-hmm. Ότι ο φασισμός είναι άμεση συνέπεια. Mm-hmm. Είναι ταυτόχρονα προϋπόθεση και συνέπεια. Οπότε νομίζω ότι άμα ζούσε σήμερα, σίγουρα άσχετα από το ποιες ανησυχίες θα έχει φιλοσοφικά προσανατολισμένες, σίγουρο είναι ότι δεν θα έμεινα ασυγκίνητος απέναντι σε τέτοια φαινόμενα. Ωραία.
Να πάμε λίγο τώρα και στο Μαρκούζε σε σχέση με την τέχνη. Ναι. Και από ό,τι θυμάμαι θα αναφερθεί και ο Μπένιαμιν μέσα. Ο Μαρκούζε στο Έρωση και ο Πολιτισμός φαίνεται να προσδίδει μεγάλη σημασία στη φαντασία, όπως έλεγες πριν, ως αντίπαλο δέος αρχής πραγματικότητας, όπως είπες πριν πάλι, και τη συνδέει σε ευθεία γραμμή με την τέχνη και την έννοια της μεγάλης άρνησης. Επίσης, το 1960, στον πρόλογο του έργου του «Λόγος και Επανάσταση», συνδέοντας το ρομαντισμό με τον μαρξισμό, γράφει τα εξής: «Η διαλεκτική και η ποιητική γλώσσα συναντώνται σε κοινό έδαφος. Το κοινό στοιχείο είναι αναζήτηση για τη γλώσσα της άρνησης ως μεγάλης άρνησης». Ναι. Θέλω να μου πεις για τρία στοιχεία της μαρκουζιανής σκέψης. Το ένα είναι το εξής: τη φαντασία σε αντίθεση με την αρχή της πραγματικότητας και τη σύνδεσή της με την έννοια της μεγάλης άρνησης στην τέχνη. Θα μου πεις πρώτα αυτό. Ναι, γενικά δίνει μεγάλη όθηση στη φαντασία, γιατί αυτή ενέχει την αρχή της ειδονής, άρα μπορεί να οδηγήσει τη συνδρομή της επιθυμίας κτλ. Σε αντίθεση με την αρχή της πραγματικότητας, η οποία καταστέλει κάθε ερωτική ορμή κτλ. Αυτό τώρα είναι κάτι το οποίο στην τέχνη, κατά την άποψή του, παρουσιάζεται αυτούσια, αυτή η ορμή, γενικά το πρίσμα της φαντασίας. Η φαντασία όταν παίρνει μορφή, παίρνει στην τέχνη. Mm. Οπότε αυτό, με αυτή την έννοια, επειδή η τέχνη σε αυτή την περίπτωση αρνείται μια συγκεκριμένη κατηστική τάξη πραγμάτων, αυτό είναι αρνητικό. Είναι η μεγάλη άρνηση, ας πούμε. Ακριβώς. Μπορεί να παίξει αυτό το ρόλο. Ναι. Όταν γίνεται και μπορεί να στραφεί ενάντια σε μια ολόκληρη τάξη πραγμάτων, όπως έχει κάνει ο σουρεαλισμός δηλαδή. Που στο Μαρκούζε είναι πολύ κεντρικό αυτό το θέμα. Βρίσκει στο σουρεαλισμό λοιπόν αυτό που λέει η τέχνη στη μάχη με την Επανάσταση. Οπότε με αυτή την έννοια η φαντασία ως, ότι ενέχει την αρχή της συντονής, τον έρωτα. Και άρα μπορεί, και από την άλλη μεριά υπάρχει αρχή της πραγματικότητας η οποία είναι καταστολή του έρωτα, μέσα σε αυτή τη σύγκρουση λοιπόν. Εννοείται ότι υπάρχει κάτι αρνητικό. Υπάρχει δηλαδή, ο έρωτας είναι αυτός ο οποίος σκοπεύει να ανατρέψει μια συγκεκριμένη καθιστική τάξη πραγμάτων. Οπότε από αυτή την έννοια η φαντασία συνδέεται με την άρνηση και αυτό δείχνει τέχνη. Okay. Για τη σύνδεση της διαλεκτικής με την ποιητική γλώσσα ως στατικό στοιχείο της μεγάλης άρνησης, όπως τη λέει ο Μαρκούζε. Ναι, εδώ νομίζω ότι μιλάει για την τέχνη της πρωτοπορίας, την ποιητική γλώσσα, δηλαδή μιλάει, αναφέρει στο διαλεκτική ότι έχει ένα κριτικό υπόβαθρο, ότι έχει την άρνηση, ωραία, ότι η διαλεκτική εκφράζει την άρνηση εξαιτίας του κριτικού υποβάθρου που έχει. Από την άλλη μεριά όμως, πέρα από τις διαλεκτικές, έχουμε και μια τέχνη της πρωτοπορίας, η οποία μια συγκεκριμένη, ένα συστημένο, ένα γλωσσικό φορμαλισμό έχει σκοπό να το ανατρέψει και να ανεπέσει στο συνειδητό, έννοια στο συνειδητού. Άρα, με αυτόν τον τρόπο και πάλι αρνείται μια συγκεκριμένη τάξη πραγμάτων. Οπότε, εδώ πέρα παίζεται ένα κοινό πράγμα, ότι υπάρχει κάτι σε ένα κοινό έδαφος. Ότι η τέχνη της πρωτοπορίας, ανατρέποντας μια συγκεκριμένη τάξη πραγμάτων, αρνείται την πραγματικότητα ως αυτό που είναι. Ως κατεστημένη πραγματικότητα. Ενώ και η διαλεκτική, όταν έχει αυτόν τον κριτικό ρόλο, όταν δείχνει ότι το φυσικό υποκείμενο είναι ιστορικό υποκείμενο, άρα μπορεί να αρνηθεί αυτή την τάξη πραγμάτων η οποία υφίσταται, βρίσκονται σε ένα κοινό έδαφος. Είναι καθαρά θεωρητικό δηλαδή το πλαίσιο. Πολύ ωραία. Θες να μου πεις λίγο τι σημαίνει για το τώρα, αυτό είναι πολύ χαόδες που θα σε ρωτήσω. Τι σημαίνει για το Μαρκούζε τέχνη και τι αντιτέχνη, όπως το θέτει ο ίδιος. Τέχνη και αντιτέχνη. Εντάξει, αυτό στην αντιτέχνη θέτει το θέμα της μεγάλης άρνησης καταρχήν. Δηλαδή, η τέχνη γενικά, καλά η τέχνη αυτό που είναι, εντάξει, αλλά συγκεκριμένα στον τομέα τώρα και καταφάς και κέρνεται. Αυτό κάνει η τέχνη, και καταφάς και κέρνεται. Για τον Μαρκούζε το σημαντικό λοιπόν είναι η άρνηση. Τώρα, όταν αυτή η άρνηση γίνεται με θυμιδιώδες όρους, τότε αυτή είναι μεγάλη άρνηση, όπως το κάνει η αντιτέχνη αυτό. Δηλαδή ο σουρεαλισμός αυτό κάνει. Αρνείται όχι απλώς με την έννοια να αμφισβητήσει, αλλά αρνείται με σκοπό να ανατρέψει τις υπάρχουσες συνθήκες. Ένα συγκεκριμένο σύστημα γραφής ανατρέπεται. Ανατρέποντας όμως αυτό το σύστημα γραφής, ανατρέπει και τη λειτουργία της συνείδησης. Άρα προσπαθεί να δημιουργήσει ένα άλλο υποκείμενο. Πλέον η αντιτέχνη είναι η μεγάλη άρνηση. Γι' αυτό λέει ότι η τέχνη σε ακραίες θέσεις λέει είναι η μεγάλη άρνηση, όπως γράφει στο μονοδιάστατο άνθρωπο. Οπότε η αντιτέχνη παίζει αυτό το ρόλο. Δεν είναι απλώς
δεν έχει απλώς ένα αρνητικό στοιχείο που έχει γενικά η τέχνη, αλλά έχει ένα τέτοιο στοιχείο το οποίο απειλεί ότι αυτό είναι μορφικό στοιχείο. Δηλαδή έχει να κάνει με την ίδια κοινωνική μορφή. Στην ακραία της θέση έχει να κάνει και με την ίδια κοινωνική μορφή. Εκεί προβλέπει ο Μαρκούζα. Σε μια κοινωνία όπου η αισθητική διάσταση έχει ενεργό ρόλο. Ωραία. Θες να μου πεις λίγο τι περιεχόμενο έχει κατά το Μαρκούζα όρος νέα αισθητικότητα? Ναι, η νέα αισθητικότητα είναι η συνολική διαδικασία χειραφέτησης του υποκειμένου από την ίδια του τη φύση. Mm-hmm. Και αυτό θα γίνει με τη σύζευξη λόγου και φαντασίας. Δηλαδή με τη συμφιλίωση του ερωτικού της ανάπτυξης ουσίας. Ναι. Αυτά εννοείται ότι είναι, αυτό θα ήταν το υποκείμενο που θα προέκυπτε από μια επανάσταση του Μαρκούζα. Mm-hmm. Δηλαδή αυτό που προσδοκά να δει αυτό το υποκείμενο είναι το νεοαισθητικό υποκείμενο και ο δρόμος είναι η μεγάλη άρνηση. Mm-hmm. Ένας δρόμος βέβαια που μπορεί να γίνεται για αιώνες ολόκληρους, για αιώνες ολόκληρους μπορεί το υποκείμενο να είναι τον εαυτό του. Αλλά η διαδικασία της επανάστασης προϋποθέτει λοιπόν, οδηγεί μάλλον σε μια χειραφετημένη ανθρώπινη φύση, η οποία λοιπόν, στην οποία η σύζυξη λόγου και φαντασίας είναι ορατή, είναι ξεκάθαρη και γι' αυτό μιλάει για μια νέα ευαισθησία. Mm-hmm. Μια ευαισθησία που καταστρέφει την υπάρχουσα, όπως λέει, κατεστημένη ευαισθησία. Mm-hmm. Ωραία. Ενημερώνω πάλι, ακολουθούν μεγάλες ερωτήσεις. Ωραία, εντάξει. Στο δοκίμα για την απελευθέρωση και περιγράφοντας την αντιτέχνη, γράφει ο Μαρκούζα ότι η αντιτέχνη εξεγείρεται αυτά που μου λέγεις πριν, ενάντια στην παραδοσιακή μορφή τέχνης με διάφορα όπλα, όπως καταστροφή της σύνταξης, αποσπασματοποίηση λέξεων και προτάσεων, εκθετική χρήση της καθημερινής γλώσσας, συνθέσεις δίχως παρτιτούρας, ονάντες για οτιδήποτε. Κι όμως λέει η ολική αυτή παραμόρφωση είναι μορφή. Είναι μορφή. Τα πρώτα αυτά χαρακτηριστικά που αναφέρει, καταστροφή της σύνταξης, αποσπασματικοποίηση λέξεων και προτάσεων σε γενικές γραμμές, θα μπορούσε να τα αποδώσει κάποιος και στην πίτη γενιά, για παράδειγμα. Εντάξει. Και σε άλλες μορφές και είδη λογοτεχνίας. Όπως είναι ας πούμε η ποίηση, η οποία δεν έχει κανόνες εντός εισαγωγικών. Κανόνες γραφής. Ναι, κανόνες γραφής. Ή ακόμα ας πούμε η μεγάλη συνθέτηση του λαϊκού τραγουδίου του ελληνικού που έγραφε χωρίς παρτιτούρα. Ναι, δεν ξέρανε οι άνθρωποι, αλλά γράφανε εκπληκτικά πράγματα. Ή μπορεί να θυμίζει όλο αυτό το μουσικό κίνημα του punk που ήταν πιο στυλ, όποιος θέλει μπορεί να παίξει. Ναι, ναι. Και σε μερικούς βγήκε αυτό και όντως. Σε αντίθεση ας πούμε με το progressive rock το οποίο, στο οποίο το punk αντέταξε αυτό το πράγμα, το οποίο ήταν κάτι 15 λεπτά κομμάτια, ας πούμε, φοβερά και τρομερά τεχνικά, γιατί ήταν χαμός μέσα. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι το πρώτο αυτό, ας πούμε, για παράδειγμα, ξέρω εγώ, οι ρεμπέτες που δεν ξέραν μουσική, η γενιά των beat ή το punk, μπορεί να προσδιορίσει, να αντιπροσωπεύει την αντιτέχνη στη λογική του Μαρκούζε ή όχι? Λοιπόν, κάθε διαδικασία άρνησης, είναι έτσι κι αλλιώς εντάσσεται μέσα στην τέχνη και εντάσσεται εν τέλει και στην αντιτέχνη. Δεν μπορεί να σου πει κανείς ότι το punk δεν είναι αντιτέχνη εν τέλει. Mm-hmm. Τώρα το επίπεδο αντιτέχνη, το επίπεδο αλλαγής της συνειδησιακής υποδομής του ατόμου, όταν ο σερβισμός πάει και πιάνει συνείδηση, αντιλαμβάνεις πλέον αλλιώς την πραγματικότητα καταρχήν. Mm-hmm. Οπότε γι' αυτό υπάρχει και ολόκληρες θεωρίες, ο Νταλή που μιλούσε για την παρανοϊκοκριτική, όλα αυτά που λένε περί κολλάζονται, απομονώνουν πράγματα από το φυσικό του χώρο, επικαλούνται λοιπόν αλλαγές στην ίδια τη συνείδηση. Αυτές λοιπόν είναι πολύ σημαντικές γιατί μπορεί να επικαλούν, δηλαδή άνετα, μπορεί να συνδεθούν και μια αλλαγή θεάσης του ίδιου του κόσμου. Ναι. Οπότε είναι κάτι πολύ βασικό. Αντιτέχνη λοιπόν μπορεί να είναι πάρα πολλές μορφές τέχνης, αλλά δεν μπορούν όλες να παίζουν τον ρόλο της μεγάλης άρνησης. Να αναιρούνε δηλαδή εντελώς μια συγκεκριμένη κατεστημένη πράξη πραγμάτων. Βέβαια εννοείται όμως ότι να μην είμαστε ελιτιστές προφανώς και μορφές οι οποίες μπορεί να παίξουν την ιστορία του σουρεαλισμού, παραδείγματος χάρη, εννοείται ότι είναι μορφές αντιτέχνης. Ωραία. Σε σχέση με το ερώτημα που σου έθεσα τώρα, επειδή σου ανέφερα και την beat γενιά, ναι. Είχε πει ο Μαρκούζε, γράφει μάλλον στο μονοδιάστατο άνθρωπο, ότι η εγκαθίδρυση αυτής της μονοδιάστασης πραγματικότητας δεν σημαίνει ότι βασιλεύει ο ηλισμός, ότι οι πνευματικές και μεταφυσικές ενασχολήσεις και μποέμικες εκδηλώσεις εξαφανίστηκαν. Αντίθετα, υπάρχουν πολλά. Αυτά είναι όλα εντός εισαγωγικών που θα πω τώρα. Ας προσευχηθούμε μαζί αυτή τη βδομάδα. Πολλά, γιατί να μην δοκιμάσουμε το Θεό. Πολλά ζεν. Πολύ υπαρξισμός. Πολύ beatniks.
Αυτές όμως οι μορφές διαμαρτυρίας και υπέρβαση δεν αντιμάχονται το status quo, δεν αρνούνται. Αποτελούν μάλλον το λειτουργικό μέρος ενός πρακτικού μπιχεφιρισμού, την ανώδυνη άρνησή του, αφομοιώνοντα το status quo γρήγορα και αποτελούν μέρος της υγιεινής του δίαιτας. Εσύ ξέρω ότι κάνεις μια εργασία που συνδέεις τον Μαρκούζε και τον Μπένιαμιν, αν δεν κάνω λάθος, θα με διορθώσεις αυτό, ή έχεις κάνει μια εργασία, με τη γενιά τους Beatniks. Ο Μαρκούζε εδώ φαίνεται ότι τους Beatniks τους θεωρεί ως μέρος της γενικής δίαιτας του συστήματος. Ωραία, ναι. Ωραία. Πού εντοπίζεις εκεί μιας πορείας και σε ποια σημεία? Ναι, κοίτα, η κριτική του γενικά στο επαναστατικό της προφίλ, εντάξει, είναι ξεκάθαρη, εντάξει. Mm-hmm. Εγώ αυτό όμως που εντοπίζω δεν έχει σχέση με το αν είναι ή δεν είναι, αν είναι ή δεν είναι φορείς κοινωνικής αλλαγής. Mm-hmm. Άλλωστε η κοινωνία αλλαγή, η αλλαγή ας πούμε στην Αμερική, για να περάσουμε τώρα σε κοινές διαδρομές, έχει να κάνει με το ότι οι Beatniks έχουν φτιάξει έναν πυρήνα ιδεών, τον οποίο τον πήρε η Νέα Αριστερά στην Αμερική, υπό την επίδραση του Μαρκούζε, και τον πολιτικοποίησε. Δηλαδή αφηρημένες έννοιες μιας αποσύνδεσης από ένα συγκεκριμένο κόσμο της αμερικανικής κοινωνίας τότε που τις εκφράσαν οι Beatniks, πολιτική πραγματικότητα γίνονται πέρασαν στην Νέα Αριστερά. Μέχρι τότε είναι κάτι που μπορεί να το κάνει ο καθένας. Η ουσία λοιπόν ποια είναι όταν λέμε για εκείνες πορείες τώρα? Ότι αυτό που έχω γράψει είναι ότι Μπένιαμιν και Μπάρου συναντιούνται μέσα από το μετενισμό τους. Αυτό ουσιαστικά, γιατί αυτοί οι δύο, και εκεί νομίζω ότι είναι κάτι πάρα πολύ κεντρικό, το οποίο σκοπεύω να το δείξω στην διδακτορική διατριβή πολύ, με πολύ πιο καθαρό τρόπο, εδώ ήταν πιο πολύ ένα προανάκρουσμα για την ακρίβεια, είναι ότι και οι δύο προσπαθούν να δημιουργήσουν τεχνικές που να διευρύνουν τη συνείδηση. Ο ένας κάνει τεχνικές γραφής, ο άλλος μιλάει για την κατάρρευση της άβρας και βρίσκει στον κινηματογράφο πολλαπλά σοκ τα οποία μπορούν να δημιουργήσουν στον δέκτη και άρα να διευρύνουν την ίδια τη συνείδηση. Η διεύρυνση της συνείδησης μπορεί να μας κάνει να προσλάβουμε το έργο τέχνης με διαφορετικό τρόπο. Ναι. Περίπου λοιπόν, σωστό. Νομίζω ότι λειτουργούν μέσα στην αντίληψη να διευρύνουμε τις αισθήσεις μας. Ναι. Και αυτό νομίζω ότι υπό τις κατάλληλες ιστορικές συγκυρίες μπορεί να συνδεθεί με την κοινωνική πραγματικότητα. Mm-hmm. Ωραία. Ακολουθεί πάλι μεγάλη ερώτηση. Ωραία, εντάξει. Ο Μαρκούζε ισχυρίζεται ότι παραδείγματος χάρη οι ήρωες του Ντοστογεύσκη ή του Ουγκό υποφέρουν όχι μόνο από τις αδικίες τις οποίες υπόκειται μόνο η συγκεκριμένη τάξη την οποία ανήκουν, αλλά επίσης και από την απαθροπιά όλων των εποχών. Σχετικά γράφει στην αισθητική διδάσταση το εξής: η καθολική εικόνα που παρουσιάζει η μοίρα τους είναι πέρα από κάθε ταξική κοινωνία. Αυτό σημαίνει, έτσι το καταλαβαίνω εγώ, ότι καταρχήν δέχεται την ταξική διάρθρωση της διστορικής κοινωνίας, πάντα υπήρχαν τάξεις. Ναι, ναι, βέβαια. Όμως σημειώνω ότι δεν αποτελεί μόνο η τάξη που ανήκει κάποιος πηγή αδικιών. Είναι και άλλα πράγματα, δεν είναι μόνο αυτό. Από την άλλη, η μαρξιστική λογική, να το πω καλύτερα, η μαρξιστική λογική, προϋποθέτει ότι σε όλες τις εποχές η σύγκρουση ήταν μεταξύ τάξεων, ακόμα και όταν ήταν υπόκοφη και μη αναγνωρίσιμη. Συνεπώς η απανθρωπιά και οι αδικίες ήταν, είναι και θα είναι προϊόντα της εκάστοτε κυρίαρχης τάξης. Έτσι το καταλαβαίνω εγώ τουλάχιστον. Και θέλω να σα ρωτήσω δύο πράγματα. Πρώτον, το πρώτο είναι, η επίκληση από τον Μαρκούζε της μοίρας δεν δίνει κάποιο μεταφυσικό πρόσημο στη σκέψη του? Ένα είναι αυτό. Ναι, η μοίρα δηλαδή με την έννοια του βάσανου δείχνει πράγματι ότι είναι προϊόν καταποίησης της μιας τάξης στην άλλη. Έτσι τελείως. Οπότε γενικά ο τρόπος που προθέτει είναι πάρα πολύ σωστός. Ξεκλειδώνει λοιπόν κάτι το οποίο στο Μαρκούζε βρίσκεται μονίμως αντίφαση. Πολλά φαινόμενα έτσι κυρίως στην τέχνη τα βλέπει πολύ διαταξικά. Ναι. Χωρίς αυτό να μπορεί να ισχύει βέβαια. Γιατί μπορούμε να δούμε πολλά παραδείγματα που η τέχνη είναι τέλεια. Μπορεί να είναι μια έννοια που να καθολικοποιεί, γι' αυτό κοιτάει ο Μαρκούζε ότι πράγματι καθολικοποιεί. Αλλά δεν είναι μια έννοια όπου δεν είναι ταξική. Η μια έννοια, οι μαύροι εργάτες του Νότου στην Αμερική, οι μπλουζίστες κτλ. Και όλη αυτή η παράδοση μπορούσε να παίξει ρόλο και έπαιξε και ενεργό ρόλο σε συγκεκριμένες κινητοποιήσεις και η μουσική τους έπαιζε ένα συγκεκριμένο ρόλο. Μέσα σε μια διαδικασία ενάντια στο ρατσισμό. Ήταν και η μαύρη των blues. Μέσα στο ότι ήταν η μαύρη, ήταν και η μαύρη των blues. Σωστά. Θα μπορούσε να ισχύει το ίδιο παραδείγματος χάρη για την όπερα. Θα μπορούσε η όπερα πότε να παίξει ένα ρόλο ριζοσπαστικό. Μπορεί να αποσυνδεθεί παραδείγματος χάρη από μια συγκεκριμένη
ταξική έτσι, αντίληψη της τέχνης. Mm-hmm. Χωρίς να το θέλω να το έτσι να πω ότι ούτε την αφιζητώ ως τέχνη ούτε τίποτα. Mm-hmm. Απλώς θέλω να πω ότι η τέχνη από τη φύση της, ούτε μπορεί κάποιος ο οποίος έτσι είναι της όπερας να πει, ας πούμε, να καταλάβει την ουσία του blues. Mm-hmm. Δεν γίνεται. Είναι η τέχνη, είναι ανθρώπινο δημιουργήμα, είναι δεδομένο ότι είναι αναγκαστικά ταξικά προσδιορισμένο. Mm-hmm. Οπότε εδώ νομίζω ότι είναι μια αντιφάση του Μαρκούζε. Mm-hmm. Και γι' αυτό και ο ίδιος, άλλωστε, αλλού το βλέπει έτσι και αλλού αλλιώς. Δεν είναι mm-hmm. το λέω εγώ από μόνος μου. Ωραία. Το δεύτερο ερώτημα πάνω σε αυτό που σου πάνε είναι το εξής. Δεν μπορούμε να συγχαιριστούμε με τη λογική που σου ανέπτυξα ότι αυτή η σκέψη του Μαρκούζε περιέχεται στη μαρξική σκέψη με τον όρο ταξική πάλι και ότι παράγεται τελικά από αυτήν. Ναι, και ότι παράγεται από αυτήν, ας πούμε. Σαφέστατα, ναι. Εντάξει, ουσιαστικά μου το απάντησε αυτό πριν. Ότι ναι, να αντιφάσω, ναι, ας πούμε, και τις αντιθέσεις. Ναι, γιατί και η έννοια αυτή, ας πούμε, ότι αν υπάρχει μεταφυσικός τόνος και τα λοιπά σε κάτι που υπάρχει είναι του βάσανου που διαπαινά όλες τις τάξεις. Mm. Νομίζω ότι, παραδείγματος χάρη της μοίρας, όπως μου είπες, νομίζω ναι, ότι εδώ πέρα αναγκαστικά οφείλουμε να δούμε, να σχολιάσουμε αυτό το φαινόμενο, αν η τέχνη που είναι διαταξικό, έτσι, διαταξική έννοια, κάτι που εγώ το αφισβητώ, δεν μπορώ να... Μπορώ να καταλάβω ότι έχει καθολικές έννοιες. Mm. Μπορώ να καταλάβω, παραδείγματος χάρη, όταν μιλούσε ο Ευρυπίδης για τον πόλεμο, μιλούσε στην πλειά των ηττημένων. Παραδείγματος χάρη, αυτό μπορούσε να πιάνει και το πλούσιο. Δεν ήταν. Ναι, σωστά. Ότι δεν το πιάνει. Ναι. Αλλά σε πραγματικές συνθήκες δεν μπορούμε να πούμε ότι η τέχνη είναι κάτι το οποίο ξεπερνά όλα τα λεξικά κριτήρια. Mm-hmm. Γι' αυτό το φέρνω το παράδειγμα της όπερας. Το φέρνω με την αντίληψη ότι από το blues μέχρι την όπερα υπάρχει μια απόσταση, παραδείγματος χάρη. Mm-hmm. Και πράγματι είναι δύσκολο, όσο ο μεταμοντερνισμός και να υπάρχει σήμερα, αλλά ακόμα και μέσα στο μεταμοντερνισμό, είναι δύσκολα ένας άνθρωπος λοιπόν της αστικής τάξης πράγματι να εκφράζεται μέσα από το blues. Το blues κλαίει. Mm-hmm. Παραδείγματος χάρη. Mm-hmm. Αυτά είναι ταξικά χαρακτηριστικά. Δεν είναι μπορείς να πεις ούτε στυλ είναι απλώς έτσι γενικώς και αυθαιρέτως, τίποτα είναι. Κάποια πράγματα τα οποία είναι ταξικά περιορισμένα. Άρα δεν μπορείς να απαλλάξεις την τέχνη από κάποια, από μια συγκεκριμένη ταξική ανάλυση. Mm-hmm. Δεν πιστεύω ότι είναι και τόσο εύκολο και από ό,τι φαίνεται του Μαρκούζε. Δηλαδή έπεσε σε αυτό το πρόβλημα. Έπρεπε να το αντιμετωπίσει κάποια στιγμή. Mm-hmm. Αλλού μίλησε πιο διαταξικά, αλλού μίλησε πολύ ταξικά. Πολύ ταξικά. Ωραία. Θέλω να σου διαβάσω τρία αποσπάσματα από την αισθητική διάσταση. Ναι. Το πρώτο λέει: η κριτική λειτουργία της τέχνης, η συνεισφορά της στον αγώνα για την απελευθέρωση βρίσκεται στην αισθητική μορφή. Ένα έργο τέχνης είναι αυθεντικό όχι χάρη στο περιεχόμενο του, δηλαδή τη σωστή εντός εισαγωγικών αναπαράσταση των κοινωνικών συνθήκων, ούτε χάρη στην καθαρή εντός εισαγωγικών μορφή του, αλλά χάρη στο περιεχόμενο που έχει γίνει μορφή. Το δεύτερο είναι το εξής: το να αποδίδουμε τις αντικοφορμιστικές αυτόνομες ιδιότητες της τέχνης στην αισθητική μορφή σημαίνει ότι τις τοποθετούμε έξω από την στρατευμένη λογοτεχνία εντός εισαγωγικών, έξω από το χώρο επιρροής της πράξης και της παραγωγής. Η τέχνη έχει δική της γλώσσα και μπορεί να ρίχνει φως στην πραγματικότητα μόνο μέσω αυτής της άλλης γλώσσας. Και το τρίτο, οι πολιτικές δυνατότητες της τέχνης δεν υπάρχουν μόνο στη δική της αισθητική διάσταση. Μόνο εκεί. Η σχέση της προς την πρακτική είναι άντεκτα, έμεση, μεσολαβημένη και διαψευστική. Και λέει, όσο πιο άμεσα πολιτικό είναι το έργο τέχνης, τόσο περιορίζει τη δύναμη της αποξένωσης και τις ριζοσπαστικές υπέρτατες επιδιώξεις αλλαγής. Με την έννοια αυτή, λέει, ίσως να υπάρχουν περισσότερες ανατρεπτικές δυνατότητες στην ποιήση του Μποντλέρ και του Ρεμπό από ό,τι στα διδακτικά έργα του Μπρέχτ. Τώρα έχω σε αυτό τρία ερωτήματα. Ναι. Συμφωνώ με τα παραπάνω. Δηλαδή, η στρατευμένη πολιτικά τέχνη, ας πούμε, του Ρίτσου ή του Θοδωράκη. Ωραία. Ή του Κατσαρού, του Αλεξάνδρου, του Λιβαδίτη, υπάρχει. Άπειρο. Ναι, υπάρχει άπειρα. Άπειρη τέτοια τέχνη, ναι. Ή ας πούμε ακόμα και η δισκογραφία το Rage Against the Machine. Ή μπορεί να πει κάποιος το System of a Down ή το Glass. Ωραία, για να πάμε στα πιο σύγχρονα. Ναι, ναι. Δεν μπορούν δηλαδή να διαθέτουν τη δική τους γλώσσα ακόμα και αν ο σκοπός τους είναι απριόρι πολιτικά στρατευμένος. Εγώ νομίζω ότι κατέχουν την δική τους γλώσσα γιατί είναι τέχνη. Mm-hmm. Έτσι καλώς. Οπότε εδώ πέρα το στρατευμένο δεν νομίζω ότι παίζει τόσο κεντρικό ρόλο, δηλαδή δεν είναι. Από τη στιγμή που είναι τέχνη, έχουν μια δική του γλώσσα. Έτσι κι αλλιώς. Οπότε δεν μπορώ να σχολιάσω κάτι που είναι στρατευμένο εδώ πέρα. Δεν νομίζω δηλαδή ότι είναι κεντρικό, κεντρική είναι εδώ πέρα, αφού αποδεχόμαστε ότι είναι τέχνη έτσι κι αλλιώς, αναγκαστικά φέρνουν μια δική του γλώσσα. Mm-hmm. Ωραία. Αφού δεν αποκλείονται τελικά από, ναι, αυτό, από αυτό που θεωρούσε, ας πούμε, ο Μαρκούζε ως ευθυντική τέχνη. Ωραία. Μήπως ο ρόλος τέτοιων έργων που συνδυάζουν εσωτερικό και εξωτερικό αντικομφορμισμό
είτε στη φόρμα είτε στο περιεχόμενο, είναι περισσότερο άμεσος και ριζοσπαστικός σε σύγκριση με ένα μη στρατευμένο έργο τέχνης, όπως το έθετε ο Μαρκούζο. Νομίζω... Είναι περισσότερη δυναμική δηλαδή. Κοίτα, να σου πω, όσο μιλάμε για Μαρκούζο εδώ πέρα, νομίζω ότι πρέπει να πούμε ότι είναι το ίδιο στρατευμένο. Παρόλο αυτά, τα Μαρκούζο θα έλεγε όχι, θα είναι πιο πολιτικό από το άλλο. Ναι. Γιατί είναι στρατευμένο και ουσιαστικά έχει πρόβλημα, δεν τη δέχεται. Δεν τη δέχεται. Αλλά αν θέλουμε να μείνουμε όμως μέσα στα πλαίσια του Μαρκούζε, πράγματι έχει και μια αναφορά στον Επανάσταση και Εξέγερση, όπου λέει ότι ότι η αισθητική φόρμα είναι αυτή λοιπόν που κάνει το καλλιτεχνικό περιεχόμενο και ότι η έννοια εν πάση περιπτώσει της δηλαδή η έννοια της στον blues ας πούμε, στα τραγούδια των μαύρων μας μιλάει ότι υπάρχει αυτή η αισθητική της κραυγής. Αυτό είναι λοιπόν που κάνει την τέχνη αυτή ριζοσπαστική. Mm-hmm. Ότι υπάρχει αυτή η αισθητική της κραυγής. Αυτό είναι κάτι που έγκυται μέσα στην αισθητική φόρμα πράγματι. Οπότε για τον Μαρκούζε η ουσία μπορεί να μην μπορείς να λύσεις πάντα το πόσο πολιτική είναι μια τέχνη, μπορείς να λύσεις με συγκεκριμένα επιχειρήματα, αλλά υπάρχει μια έτσι αδιάσπαστα αρνητική έννοια μέσα σε ένα μεγάλο έργο τέχνης, το οποίο έγινε συνδύεται την αισθητική φόρμα. Mm-hmm. Οπότε εδώ η περίπτωση, παραδείγματος χάρη, ότι το blues περιγράφει αυτό το θάνατο και τον έχει σωματοποιήσει αυτό το θάνατο, όπως το λέει, μέσα σε συγκεκριμένη μελωδία, mm-hmm. μέσα σε συγκεκριμένα ρυθμικά μέρη, σε συγκεκριμένο μέτρο. Αυτή είναι η αισθητική διάσταση. Τώρα, ό,τι και να λέει εκεί μέσα, δεν είναι αυτό που τον ενδιαφέρει τόσο πολύ, ποιο ακριβώς είναι το περιεχόμενο. Κατάλαβα. Ωραία. Και ένα τρίτο ερώτημα σε σχέση με αυτό. Ναι. Ποια θεωρείς, ας πούμε, θα ήταν η άποψη του Μαρκούζε για ένα μουσικό έργο όπως το Action ST, έτσι, το οποίο σπίμα στέκεται μόνο του, έτσι κι αλλιώς, ή ξέρω εγώ Επιτάφιος του Ρίτσου, το οποίο και αυτό στέκεται μόνο του. Αν μπορεί να σταθεί ως αυτονομιολότητα, τι θα έλεγε, ας πούμε, ο Μαρκούζε, ή αν λόγω της ένδυσής του με μουσική, μπορεί να έχασε αυτή την ολότητα και τελικά και μουσική και ποίηση να γίνουν ένα πράγμα που δεν καταλαβαίνει κανένας. Γιατί γενικά υπάρχει άποψη ότι η ποίηση δεν χρειάζεται να μελοποιείται. Και ότι αν μελοποιείται, χάνει το νόημα. Δηλαδή, πολλοί ακούνε, ας πούμε, το Action ST ή ξέρω τον Επιτάφιο και τελικά τον τραγουδάνε και δεν καταλαβαίνουν τι λέει. Ναι, κατάλαβα. Κατάλαβα. Και το ίδιο ισχύει και με το μεγάλο ερωτικό, ξέρω, το Χατζηδάκη, που έχει διάφορα αποσπάσματα από διάφορους χρεοποιητές, από Σαφώ, από διάφορους και τελικά μπορεί να μην δίνει ο άλλος τόσο βάση στο ποίημα και να γίνεται ένα πράγμα έτσι περίεργο. Ναι, κατάλαβα, ναι. Τώρα ποια είναι η άποψή του, δεν μπορώ να το ξέρουμε σιγουριά βέβαια, δεν πιστεύω ότι θα το δημιουργήσω κάποιο, θα έκανε κάποια κριτική σε κάτι τέτοιο. Mm-hmm. Βέβαια, άλλωστε δεν έχει κάνει κριτική ως προς το κομμάτι του, ας πούμε, δεδομένου ότι έχει αναλύσει τη λογοτεχνία και τη μουσική. Δηλαδή, ως τέχνες, ναι. έχει αναφερθεί τη λογοτεχνία και τη μουσική και περιστατικά, έτσι περιστασιακά, έχει αναφερθεί και στο θέατρο. Mm-hmm. Αλλά κυρίως η λογοτεχνία και η μουσική τον έχει απασχολήσει και αυτό το θέμα έτσι δεν το έχει φίξει. Δηλαδή, γιατί δεν παραβιάζει την αισθητική φόρμα αυτό. Mm-hmm. Είτε υπάρχουν εδώ ολόκληρες τέχνες που παίζονται μέσα σε δύο πλαίσια. Mm-hmm. Δηλαδή, χάρη το θέατρο, είναι η σκηνοθεσία του θεάτρου, είναι και το ποιητικό μέρος του ποιητή που έχει γράψει την υπόθεση. Και εκεί υπάρχει η μίξη. Ναι. Δεν αλλάζει ως τέχνη, δεν χαλάει σαν τέχνη, παραδείγματος χάρη, ούτε εισαγωγικών ή οτιδήποτε. Mm-hmm. Οπότε δεν νομίζω ότι, αφού δεν παραβιάζει τη στική φόρμα σε μια έτσι ενσωμάτωση της ποιήσης μέσα στη μουσική, δεν νομίζω ότι δηλαδή θα μπορούσε να κάνει κάποια κριτική. Mm-hmm. Ωραία. Κατά την δική μου προσωπική άποψη, προφανώς και δεν εκχυδαίζεται η ποιήση από τη μουσική. Εντάξει, το θεωρώ. Η άποψη, η αντίθεση στη δική σου είναι ότι χάνει το νόημα. Ναι, κατάλαβα. Ναι. Δεν παίρνει κανείς χαμπάρι τι λέει, ας πούμε, ένα ποίημα. Ένα το χελιδόν και άνοιξε ακριβή. Το ξέρουμε όλοι από μικρή που λέει ο λόγος. Ναι, κατάλαβα. Δεν καταλαβαίνουν όλοι μετά τι μπορεί να λέει αυτό το πράγμα. Να κάτσουν να το. Επειδή εντάξει, ήταν και ιδιαίτερη εποχή τότε πολιτικοποίηση. Βέβαια. Και αν έμενε βέβαια μέσα στην ποιητική συλλογή. Mm-hmm. Δεν ξέρουμε βέβαια τι χρώμα θα έχει ποιητική συλλογή στο ράφι που θα βρισκότανε. Ναι, σωστό και αυτό. Άσχετα πόσο μεγάλο έτσι και αναγνωρισμένο. Είναι ο συγγραφέας, ναι. Εντάξει, οκ, okay, ναι. Έχεις δίκιο σε αυτό, ναι, δεν ξέρουμε, όντως, σωστά. Η κριτική θεωρία έχει ασχοληθεί και αναλύσει το φαινόμενο της μαζικής κουλτούρας, της βιομηχανίας πολιτισμού, ναι, όπως το έρθει η ίδια.
πιστεύεις ότι επισημάνσεις της ότι η μαζική κουλτούρα δεν είναι μόνο ο υπερκαταναλωτισμός, αλλά λόγω του υπερκαταναλωτισμού το αίσθημα κενού που νιώθει το άτομο, που υπερκαταναλώνει και συνεχίζει να το κάνει, μπαίνοντας σε ένα φαύλο κύκλο. Ισχύει περισσότερο σήμερα από ό,τι στην εποχή που τέθηκε το θέμα. Έχει γράψει τώρα εδώ πέρα ο Ζήσης Αρέκας στην εισαγωγή του Τέχνη και Μαζική Κουλτούρα. Ένα καταπληκτικό σημείο που λέει ότι ο άνθρωπος σήμερα της μαζικής κουλτούρας είναι αυτός που ζει μέσα σε απολυθωμένους θεσμούς, σε έτσι διαπροσωπικές σχέσεις μηδεμινού περιεχομένου πλέον, δηλαδή ότι είναι και οι ίδιες έτσι έχουν αποστηρωθεί, ωραία. Έχει απαξιώσει όλα τα πολιτικά κόμματα γιατί τον έχουν προδώσει. Έχει μια ολοκληρή ανάλυση, πάρα πολλά παραδείγματα που δείχνουν ποιο είναι το σημερινό υποκείμενο. Και θέτει λοιπόν ότι για όλους αυτούς τους λόγους και πολλούς άλλους βέβαια, το πολιτικό αυτό υποκείμενο ζει μέσα στο κενό του και ως εκ τούτου λειτουργεί μέσα στο πλαίσιο της μαζικής κουλτούρας. Δηλαδή η μαζική κουλτούρα πράγματι έχει και ένα ψυχικό υπόβαθρο. Έχει μια έτσι υπαρξιακή έννοια, σύμφωνα με την οποία εξαιτίας της μαδεμινότητας ο άνθρωπος αναγκάζεται και στρέφεται προς τα εκεί. Αυτό είναι ένα διατεξικό θέμα. Αυτό δεν αφορά καν. Δηλαδή, σωστά. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι ένας καθηγητής πανεπιστημίου, ένας διευθυντής μιας τράπεζας, ας πούμε, που δεν ξέρουμε πόσο, τι αμοιβές παίρνουν κτλ. Που τα έχουν όλα θεωρητικά, ό,τι θέλουν παραδείγματος χάρη και τους υπερλί τους. Μπορεί να μην βγουν έξω να το κάνουν και φαίνονται, αλλά προφανώς στο σπίτι τους το βλέπουν. Θέλουν, είναι αναγκαία για αυτούς η μαζική κουλτούρα. Άρα υπάρχει εδώ το θέμα της κενότητας, το άμα ζούμε μέσα λοιπόν σε ένα πλαίσιο ουσιαστικής επικοινωνίας ή όχι. Ωραία. Και μια άλλη ερώτηση σε σχέση με αυτό. Θα μπορούσε ένα προϊόν τέχνης μαζικής κουλτούρας να είναι τέχνη με τις προϋποθέσεις που είχε θέσει γι' αυτό ο Μαρκούζε, ή απριόρι ένα τέτοιο έργο είναι καταδικασμένο να λειτουργεί μόνο με τους κανόνες που έχει θέσει γι' αυτό το καπιταλιστικό σύστημα. Και άρα θα είναι μια ζωή μαζική κουλτούρα, δεν υπάρχει περίπτωση να είναι κάτι αξιόλογο. Νομίζω απριόρι. Απριόρι. Έτσι νομίζω. Μπορεί να βρει αισθητικά στοιχεία, μπορεί να υπάρξουν αισθητικά στοιχεία, αλλά νομίζω ότι η διαδικασία παραγωγής κάνει αυτό μαζική κουλτούρα και όχι το επίπεδο λόγου, έργου, οτιδήποτε. Αισθητικά στοιχεία δεν μπορεί να βρει. Αλλά μια διαφήμιση της Vodafone, όσα αισθητικά και στοιχεία και να έχει, νομίζω είναι μια διαφήμιση της Vodafone. Δηλαδή, δίνεται σε έναν άνθρωπο, στον εργαζόμενο αυτό, η διαταγή ότι πρέπει να εκπληρώσει αυτή την εργασία που είναι ένα κλιπάκι, παραδείγματος χάρη για την Vodafone, προκειμένου να πουλήσουμε ένα πακέτο που μπορεί να μας βγει εμάς τόσες χιλιάδες ευρώ. Ήδη έχει καταστραφεί κάθε αισθητική έννοια, δεν υφίσταται έννοια αισθητική πλέον. Οπότε νομίζω ότι προφανώς πρέπει να είναι εξ αρχής μαζική κουλτούρα αυτό. Είναι προορισμένο για μια κουλτούρα που θα κατανοηθεί ότι μας με αυτή την έννοια. Ωραία. Συνδυαζόμενο τώρα με αυτό που σε ρώτησα, ο Μπαχ συνέχισε τα περισσότερα έργα του κατά παραγγελία. Επειδή είχε, αν ξέρω καλά τώρα, για να θυμάμαι, είχε μια 11 οικογένεια, κάτι τέτοιο. Μειώνει αυτό ή στιγματίζει αρνητικά ένα έργο τέχνης, όπως του Μπαχ, ας πούμε, για την άποψη που είχε ο Μαρκούζο για την τέχνη, επειδή είναι κατά παραγγελία, ή μπορεί να είναι αισθητικά καλό? Ή μπορεί να είναι αισθητικά καλό. Μπορεί. Αυτό είναι άλλη κουβέντα. Είναι άλλη κουβέντα. Είναι άλλη κουβέντα. Βέβαια, τα όρια είναι πολύ δυσδιάκριτα. Η ερώτηση που έκανες πριν και η ερώτηση που έκανες τώρα είναι πολύ δυσδιάκριτη. Δηλαδή, γιατί δικαιολογημένο θα πει κάποιος και πού είναι το όριο ότι αυτό είναι μαζική κουλτούρα και αυτό δεν είναι. Σωστά. Γιατί για την εποχή του και του Μπαχ μπορεί να ήταν μαζική κουλτούρα. Να ήταν μαζικό, ας πούμε. Γιατί σου λέει εμπορικό είναι. Εμπορικό σου λέει. Δηλαδή, το ένα το κάνει για να βγάλει λεφτά και όλο το κάνει για να βγάλει λεφτά, σου λέει. Θεωρητικά δεν πρέπει να υπάρχει κάποια διαφορά. Βέβαια, σε αυτό που θέτεις υπάρχει ένα θέμα ίσως ότι ποια ήταν η εποχή του Μπαχ ακριβώς και ποια είναι η μαζική κουλτούρα η οποία βέβαια είναι μια καθαρή έννοια της κεφαλοκρατικής παραγωγής, έτσι κι αλλιώς. Αλλά νομίζω όμως ότι είναι άλλο ότι εγώ κάνω αυτή τη δουλειά, κάνω αυτή την τέχνη, ζω από αυτή την τέχνη και την κάνω με μαζικό τρόπο. Είναι άλλο τρόπο, δηλαδή παράγω έργα. Ο μάλλον μας μπορεί να βγάλει 20 δίσκους. Αλλά δεν μπορείς να πεις ότι 20 δίσκους είναι μαζική κουλτούρα. Μπορείς να πεις κάτι, πότε προσκέψεις τόσα τραγούδια. 200-300 τραγούδια, ας πούμε. Δεν είναι μαζική κουλτούρα όμως. Μπορεί να είναι μαζική κουλτούρα του έντεχνου. Εντάξει, δεν τα εντάσσει στη λογική της μαζικής κουλτούρας. Μα τα εντάσσει ο κόσμος όμως. Δηλαδή είναι ωραίο παιδί μου. Καλό, ο καθένας μπορεί να σου λέει ότι η μαζική κουλτούρα είναι αυτό. Ναι. Ο καθένας μπορεί να υπάρχουν πολλές μαζικές κουλτούρες. Στο έντεχνο, ας πούμε, εντός εισαγωγικών, ένα από τα πρότυπα είναι ομάδα μας. Ωραία, εντάξει. Μπορεί και εκεί να παίζει κάτι τέτοιο.
να υποθεί την έννοια, ναι, μπορεί να υπάρξουν 150 μαζικές κουλτούρες. Mm-hmm. Εντάξει, εγώ εννοώ τώρα ότι κάποιος μπορεί να κάνει αυτό το πράγμα, παραδείγματος χάρη όπως ο Μπαχ που μου λες, χωρίς να υποκύπτει αναγκαστικά σε αυτό που είναι μαζική κουλτούρα, δηλαδή μπορεί να μην λειτουργεί δηλαδή αναγκαστικά μέσα στα πλαίσια μιας έτσι εμπορικής συμφωνίας, κατάλαβες, mm-hmm. για κάτι που προορίζεται απλώς και μόνο για την κατανάλωση. Με αυτή την έννοια, εμένα μπορεί να μου πεις γράψου μου ένα στίχο που θέλω να μελοποιήσω. Εγώ πρέπει να το έχω στο μυαλό μου, θέλω να γράψω κάτι τέλειο. Mm-hmm. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Αν μου πεις όμως ότι για να πάρεις 500 ευρώ που είναι το μισό της εβδομάδας σου που θα πεις στον άλλον που δουλεύει στη Vodafone, ας πούμε, κάνει αυτό, mm-hmm. εκεί αυτός πλέον δεν κινείται από καμιά αισθητική έννοια. Υπάρχει ότι είναι καθαρά το θέμα υλικό. Οπότε δεν μπορεί να σκεφτεί με την έννοια, ας πούμε, την αισθητική. Μπορεί να κάνει ένα θαύμα αυτός ο άνθρωπος. Mm-hmm. Αλλά η διαδικασία αυτή νομίζω ότι περιορίζει να είναι κάτι προορισμένο για τη μάζα. Οπότε δεν πιστεύω ότι εκεί πέρα μπορεί να υπάρχει αισθητικό στοιχείο του πνεύματος και είναι το όρο. Αλλά δεν θεωρώ ότι είναι το ίδιο στην άλλη περίπτωση. Mm-hmm. Και βέβαια διαφέρει εποχή στο παράδειγμα, γιατί νομίζω η μαζική κουλτούρα είναι και ένα σύμπτωμα της εποχής και της κενότητας αυτής που δημιουργεί η σημερινή εποχή. Δηλαδή σήμερα υπάρχουν έργα που δεν μπορείς να δεις. Παραδείγματος χάρη. Δηλαδή υπάρχουν έργα που δεν. Πώς να σου εξηγήσω. Θέλεις να διαβάζεις λογοτεχνία. Μπορείς να βρεις ποιος γράφει λογοτεχνία, ας πούμε. Mm-hmm. Αν πας σε ένα ράφι λογοτεχνία, είναι δεδομένο ότι θα βρεις λογοτεχνία του σειρμού, η οποία είναι για τη μαζική κουλτούρα. Ωραία. Δεν είναι εύκολο, εν πάση περιπτώσει, να. Δηλαδή τα έργα σήμερα δεν έχουν έτσι την αισθητική κατηγοριοποίηση που μπορεί να είχαν πιο παλιά. Mm-hmm. Και αυτό ισχύει γιατί έχει ήδη. Η τέχνη, αν θέλουμε να το πάρουμε την ευρία έννοια που το λες, ήδη η τέχνη είναι στην εποχή της μαζικής κουλτούρας και όλα τα έργα παράγονται μαζικά. Mm-hmm. Μπορεί να βγαίνουν 2.000 βιβλία το χρόνο καταρχήν μόνο στην Ελλάδα. Mm-hmm. Μπορεί να λέω και λίγα. Mm-hmm. Οπότε εντάξει, είναι πολύ έτσι γενικές και αφηρημένες έννοιες γύρω από τις οποίες μπορούμε να θέσουμε έτσι κάποια σύνορα εδώ πέρα. Αλλά εγώ μένω κυρίως σε αυτό το κομμάτι, ότι κάτι προορισμένο για τη μάζα είναι μαζική κουλτούρα. Αυτό που κάνει ο Μπαχ, εγώ άμα κάνω μία τέχνη, μπορώ να γράφω πάρα πολλά. Δεν αναγκαστικά όμως μέσα στην κουλτούρα αυτό. Ναι. Μπορεί να έχει δηλαδή άλλη διαδικασία κατά την οποία παράγεται. Ωραία. Για την ακρίβεια δημιουργείται. Δημιουργείται. Να σου θέσω τώρα την τελευταία ερώτηση. Ωραία. Θέλω να μου πεις, σε γενικές γραμμές, τι πιστεύεις ότι τελικά έχει προσφέρει η κριτική θεωρία και για να πούμε, αν θες και πιο ειδικά, για τη σκέψη του Μαρκούζε, στη φιλοσοφία. Τι καινούριο προσέφεραν. Ναι, ναι. Ωραία. Λοιπόν, νομίζω ότι το πιο σημαντικό που έχουν προσφέρει είναι μια διαδικασία με την οποία να αναλύσουμε την κοινωνική πραγματικότητα. Mm-hmm. Δεν μπήκαν σε μια διαδικασία γενική και αφηρημένη, αλλά συγκεκριμένα ότι όπως σήμερα υπάρχει μια μορφή λόγου, πάντα υπήρχε. Σήμερα αυτός ο λόγος είναι τεχνολογικός και απειλεί λοιπόν με την καταπάτηση της φύσης από την ίδια την τεχνική. Ότι είμαστε τεχνικά προσδιορισμένοι όλοι, έχουμε μια τεχνική αντίληψη των πάντων, ακόμα και τα συναισθήματα μπορούν να πάρουν τεχνική μορφή, κάτι που είναι τρελό, mm-hmm. το οποίο όμως ισχύει, έχει καταφέρει η τεχνολογία να μπει να καταπατήσει την ίδια λοιπόν την ουσία του ανθρώπου, τις αισθητικές του κατηγοριοποιήσεις και όλα αυτά τα πράγματα. Οπότε αυτό είναι μια βασική ανάλυση που πιάνει πρώτα απ' όλα το υποκειμενικό στοιχείο του ανθρώπου, πρέπει να ξεχνάμε ότι είμαστε υποκειμενικά, ζούμε μέσα στην ουσία της υποκειμενικότητας έτσι κι αλλιώς και υπάρχουμε αυτή την έννοια του όρου και βεβαίως είμαστε κοινωνικά όντα, δηλαδή αναγκαστικά ό,τι μπορούμε να επιτύχουμε είναι μέσα σε ένα κοινωνικό επίπεδο. Οπότε νομίζω ότι πρώτα απ' όλα μας προσφέρανε μια σημαντική ανάλυση. Δεύτερον, ανάλυση πολιτική. Δεύτερον, μας προσφέρανε μια σοβαρή επιστημολογία. Μια επιστημολογία η οποία να δείχνει ξεκάθαρα να μπορεί να βάλει κάποιες βάσεις να οδηγηθούμε προς τη χειραφέτηση. Και τρίτον, να πω εδώ πέρα μια κορυφαία φράση του Χάμπερ μας. Στο Θεωρία και Πράξη έχει γράψει ότι η μόνη έννοια, λέει, που έχουμε με φιλοσοφικούς όρους είναι η έννοια της χειραφέτησης, που έχουμε τους όρους φιλοσοφικής παράδοσης. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, νομίζω. Και ένα τρίτο είναι ότι βάλανε την αισθητική αντίληψη, την έννοια της κουλτούρας, διάφορες λοιπόν έννοιες πολιτιστικές κτλ. Μέσα στην ανάλυση δείξανε ότι η πολιτική και η εξουσία παίζεται σε όλα αυτά. Δεν είναι εργαλειακή έννοια. Δεν βασίζεται σε μια συγκεκριμένη έτσι, αντίληψη σχέση, αλλά είναι μια συνολική έννοια και το πρόβλημα λοιπόν είναι η ίδια εξουσία και όχι να λέμε, εν πάση περιπτώσει, να απομονώνουμε φαινόμενα. Το πρόβλημα είναι συνολικά δηλαδή η αντίληψη της εξουσίας, η οποία μπορεί να έχει την αντίληψη του ότι είναι
όθηση ως καπιταλισμός, άλλοτε ως φασισμός, άλλοτε ως σεξισμός. Το πρόβλημα λοιπόν είναι η ίδια δομή της εξουσίας. Mm-hmm. Αυτά νομίζω είναι τα πιο κεντρικά πράγματα που οφείλουμε έτσι να αναλογιστούμε και βεβαίως μας δείξαν τον δρόμο για μια, βάλανε μια βάση να αποδογματιστούμε. Μια βάση ότι η ουσία του ανθρώπου δεν είναι εργασία, ούτε άλλα πράγματα που έχουν υποθεί κατά πρώτο το πνεύμα και τέτοια πράγματα, αλλά είναι το ίδιο το δημιουργικό πράγμα. Την ίδια δημιουργία είναι η ουσία του ανθρώπου. Οπότε το μόνο πράγμα για το οποίο έχουμε να παλέψουμε σαν ανθρώπινες οντότητες σε αυτόν τον κόσμο που ζούμε είναι για την ίδια τη δημιουργία. Και ως εκ τούτου η δημιουργία είναι πνευματική, οπότε εδώ πέρα είναι και το χρέος των διανοούμενων, είναι και υλική. Οπότε νομίζω ότι μέσα σε αυτό το πλαίσιο είναι μια καινοτόμα θεωρία η οποία είτε το θέλουμε είτε όχι, είναι μια θεωρία λοιπόν της κριτικής αντίληψης του κόσμου, κάτι λοιπόν που λείπει πάρα πολύ από την εποχή μας εξαιτίας των γνωστών πραγμάτων που είπαμε και πριν κτλ. Αλλά μια θεωρία λοιπόν που μας παρέχει το κλειδί για να περάσουμε στην κοινωνική αλλαγή. Οπότε νομίζω ότι η συμβολή της γενικά στον 20ο αιώνα και θεωρώ ότι και ακόμα και τώρα συνεχίζει σε κάποια ρεύματα να παίζει σημαντικό ρόλο. Υπήρξε θεμελιώδης γιατί ουσιαστικά αν κάτι έχουμε να πολεμήσουμε πραγματικά είναι αυτό το ζώο που λέγεται δογματισμός νομίζω. Είναι ότι ό,τι πιο καταπιεστικό που μπορεί να δημιουργήσει ο άνθρωπος ακόμα και υπό διαδικασίες απελευθέρωσης δηλαδή. Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά και εγώ ευχαριστώ. Να είσαι καλά.